Δηλαδή, εμείς μετά από μια εβδομάδα κατάφερε το Σεξάκι να μπορεί να βγαίνει στο search. Δηλαδή, πήγαμε νούμερο ένα, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό. Νούμερο ένα με Σάντομπαν. Δεν παίζει να έχει ξαναγίνει. Νούμερο ένα με Σάντομπαν. Τελευταίο ηλιαρίχτο τη σεζόν με τον περισσότερο κόσμο ever που έχουμε μαζέψει στο στούντιο. Ένα και ένα. Από πού να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω επειδή έχει ξανάρθει. DJ Stefan, Sinboy, Popeye Eddie και Έλληνα Τσαγκρινού στα backstage. Καλώς ήρθατε, guys. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για το κλείσιμο τη σεζόν. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Με merch σχετικό έχετε σκάσει. Μελιτζάνα. Μελιτζάνα, τι είναι, καλοκαιρινό φρουτό. Πλέον έγινε και καλοκαιρινό. Είναι για όλο τον χρόνο τώρα. Θυμάμαι πέρυσι. Πέρυσι δεν είχε έρθει. Πέρυσι. Που είχαμε συζητήσει σε κάποια φάση για το Sinboy, που είχαμε πιάσει μια κουβέντα για cocktails και διάφορα τέτοια. Και είχε πει, ρε φίλε, ότι μπορεί να κάνει το comeback. Είχαμε κάνει μια τέτοια κουβέντα και τελικά το κάνατε μαζί. Μπορεί να ξαναγυρίσει. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή κάτι. Όχι, όχι. Ακόμα μουσική γράφει. Είναι ο Sinboy. Τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Ένα χρόνο μετά τον έχει εδώ πέρα. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε? Δηλαδή, μετά από εκείνο το επεισόδιο, πότε ήταν που μιλήσατε και βάλατε μπροστά το project? Θες να πεις να πω? Δεν ξέρω. Κοίταστε, αναδιαστήματα τα λέγαμε στο Instagram. Δηλαδή, δεν είχαμε καλή σχέση πάντα με το Sinboy. Δεν είχαμε κάτι μεταξύ μας. Είδα ότι βγάζει το άλμπουμ, αυτό που προμοτάρει τώρα για το καλοκαίρι. Μιλήσαμε, εννοείται. Ήμουν και εγώ θετικός και εκείνος να κάνουμε ξανά συνεργασία, γιατί είχαμε κάνει άλλη μία το σήμα, πρόπερσι το καλοκαίρι. Του στείλα κάποια beat, θες να πεις εσύ, τώρα εδώ. Ωραία, λοιπόν, μου στέλνει κάτι beat. Σ' άρεσαν όλα. Λοιπόν, καταρχήν η πρώτη ο πρώτο άτομο που μίλησα για το άλμπουμ, για ένα beat, ήταν ο DJ Stefan, έτσι. Και του λέω, ρε φίλε, στείλε μου κανένα beat, κάνα hit. Και μου στέλνει, ξέρω εγώ, 10 beats, ξέρω εγώ, όλα δεν ακούγεται κανένα, ρε. Χάλια μαύρα και τα ακούω εγώ και λέω, μα τι έπαθε αυτός, έχασε το ταλέντο του. Εγώ περίμενα να μου στείλει hit. Δεν ήταν κλεμμένα αυτά. Γι' αυτό δεν σ' άρεσα. Λοιπόν, και του λέω, τον παίρνω τηλέφωνο και δεν ήθελα να το πω. Τώρα ήθελα να το πω με στυλ, ξέρω εγώ, ότι είναι για τον Μπούτσο, ξέρω εγώ, αλλά χωρίς να ξενερώσει. Ήθελες να τα βρεις τον τρόπο, ε. Ναι, γιατί δεν ήθελα να το ξενερώσω. Okay. Κατάλαβες. Και λέω. Του λέω, μήπως έχουμε κάτι άλλο, πιο καλοκαιρινό. Του λέω, κάτι, ξέρω εγώ. Και μου λέει, ξέρω τι θες, μου λέει εσύ τώρα, αλλά μου λέει, αυτό το έχει πάρει η Έλενα. Και του λέω, ποιο. Και μου βάζει ένα κομμάτι τώρα της Έλενας. Και το ακούω και του λέω, καλά, του λέω. Μου σου λες σε μένα αυτές οι μαλακίες και έχεις δώσει στην Έλενα, του λέω, το mega hit. Και μου λέει, όχι, όχι, δεν στο δίνω, μου λέει. Αυτό δεν στο δίνω με τίποτα, το έχω δώσει στην Έλενα. Και του λέω, εντάξει, ρώτα την, ξέρω εγώ. Και άμα σου πει, οκ, okay, δώστε μου να το πατήσω κι εγώ. Και τη ρωτάει την Έλενα. Και είμαι μια μέρα, ξέρω εγώ, έχω πάει κομμωτήρι εγώ να φτιάξω το μαλλί τώρα και τέτοια. Για να σου ετοιμάζομαι για το άλμπουμ, γιατί είχα γίνει, ξέρω εγώ, σαν άστεγος. Και είμαι στο κομμωτήριο και μου λέει, μόλις κάναμε την επιτυχία της Ελλάδας. Και του λέω, τι λες, ρε. Και μου λέει, η Έλενα μου είπε να το πάρετε. Μου λέει το πέρα. Respect. Ωραίο backstory αυτό. Ναι, respect και στην Έλενα που μας έδωσε το beat. Αυτό και το κορυφαίο ήταν ότι εγώ δεν το είχα γράψει ακόμα το κομμάτι. Και ποστάρει το beat. Εγώ το είχα ακούσει λίγο από το κινητό σε ανοιχτή ακρόαση. Δεν μου το είχε στείλει. Έτσι. Και πριν μου το στείλει, εγώ είμαι ήδη στο κομμωτήριο και βλέπω μου στέλνει ότι απλά είπε OK η Έλενα. Και καπάκια κάνει post στο Instagram του και λέει: έρχεται η επιτυχία της Ελλάδας. Και ποστάρει λίγο από το beat. Ποστάρει λίγο από το beat. Και του λέω: στείλ το μου, ρε. Και μου το στέλνει. Να συνεχίσω κι άλλο. Ήθελα εδώ να μην μιλάω μόνο εγώ, να πει τίποτα και ο Κώστας. Κάτσε, πες τώρα, δεν τελείωσες. Ωραία. Μου το στέλνει το beat λοιπόν και έχει πει τώρα η επιτυχία της Ελλάδας τέτοια. Εγώ το έχω βάλει εδώ με το story και έχουν γαβλώσει όλοι. Λένε, οχ, ξέρω εγώ, μου λένε όλοι στα story, οχ, έγινε μαλακιά και τέτοια. Γιατί όντως το beat φώναζε Sinboy από μακριά. Καταλάβες. Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι, και έχουν καβλώσει όλοι τώρα στο Instagram και έχουν ακούσει μόνο το beat. Αλλά νομίζουν αυτοί ότι έχουμε ήδη κομμάτι. Γιατί για να βγει αυτό και να πει έχουμε την επιτυχία τη Ελλάδα, φαντάζονται ότι έχει γραφτεί κομμάτι εδώ πάνω. Γινόταν όλο αυτό το πράγμα και απλά υπήρχε ένα beat. Ναι, απλά υπήρχε ένα beat, κομμάτι δεν υπήρχε. Κοίτα, κομμάτι είχε γραφτεί. Απλά είχε γραφτεί με μένα και την Έλενα, δεν είχε μπει ο Σιμπόι. Ναι, και είχε γραφτεί άλλο κομμάτι τελείω. Okay. Έτσι. Και εγώ απλά πήρα το beat από το άλλο κομμάτι. Κατάλαβε. Και τέλος πάντων προσπαθώ να γράψω κάτι, γράφω κάτι και δεν μου πολύ αρέσει. Του το στέλνω εντωμεταξύ, χαχά μου λέει. Αυτό δεν μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ, δεν το άρεσε και αυτού νου. Και περνάει ξέρω εγώ καμία δύο εβδομάδες και μιλάμε στο τηλέφωνο, ήταν τα γενέθλια του ΜΑΤ, έτσι. Και μας πιάνουνε τώρα, με παίρνουμε τηλέφωνο και μιλάγαμε 4 ώρες κλίση μαζί και άρχισαμε και θυμόμασταν απλά ιστορίες. Θυμάσαι τότε, θυμάσαι τότε, θυμάσαι τότε, θυμάσαι τότε. Και με το που κλείνουμε το τηλέφωνο, είχα φορτώσει. Κατάλαβες, γιατί σαν να μου θύμισε. Συναισθηματικά εννοείς. Ναι, γιατί μου θύμισε πολλές αναμνήσεις που τις είχα ξεχάσει. Κατάλαβες, γιατί και εγώ όταν μιλάγαμε τώρα, εγώ ήμουν στην Αλβανία. Κατάλαβες, εκεί άλλα vibes τελείως. Και κλείνουμε το τηλέφωνο και ήμουν φορτωμένος συναισθηματικά και λέω ρε φίλε, πρέπει να γράψω hit. Δεν γίνεται αυτή η μαλακιά που έχω γράψει. Είχα γράψει κάτι πρόχειρα. Και κάθομαι στο κομμάτι, επιτόπου το γράφω στα γενέθλια του ΜΑΤ και του στέλνω πίσω, του στέλνω το κομμάτι okay. να το ακούς. Και μου λέει, καλά, αν το είχαμε βγάλει αυτό το 19 θα ήταν επιτυχία. Μου λέει. Και του λέω, οκ, με ξενέρωσε, γιατί εγώ παίρνω θα μου πει, καλά, τι έγραψες. Ναι, αλλά πες το άλλο, περίμενε. Περνάνε μετά άλλες 2 εβδομάδες, αφού το έχω ακούσει το κομμάτι και έχουμε κομμάτι στα χέρια μας. Και εγώ λέω, του εξηγώ ότι, άκου, άμα το είχαμε το 19 αυτό το κομμάτι, ήταν σίγουρο hit. Τώρα είναι ωραίο ρε φίλε. Δεν ξέρω όμως του λέω πώς θα πάει. Γιατί έχουν βγει για άλλα στήλα, ας πούμε τώρα. Κατάλαβες, ναι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Πάγω τώρα tour στη Λάρισα και το βάζω στο αυτοκίνητο τέρμα. Και έβλεπα σε μια φάση, είχε λίγο θάλασσα στον δρόμο. Και άκουγα το κομμάτι και λέω μαλάκα τι χίτα ρε αυτό. Και τον παίρνω καπάκια τηλέφωνο και του λέω μαλάκα τι χίτα έχουμε. Προχωράμε. Γράψει, λέω, ήταν demo ακόμα. Ήταν τελειωμένο ρε παιδί. Δεν είχε γίνει Mixmaster, αλλά ήταν, okay, το είχαμε τελειώσει. Τελειωμένο το είχαμε μέρες. Απλά και δεν. Και μου λέει καλά ρε μαλάκα τώρα το κατάλαβες, μου λέει εσύ. Λέω μπρο τώρα το νιώσα. Αυτό okay. Ναι, με παίρνει μετά από καιρό, ξέρω εγώ στην αρχή το κατάλαβα ότι έχουμε κάνει hit. Με το που το γράφω το κομμάτι, γιατί σου λέω αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα, το έγραψα πολύ συναισθηματικά φορτισμένος και το έγραψα χωρίς κανένα κόμπλεξ. Κατάλαβες, γιατί εγώ όταν γράφω μουσική είμαι ο αυτός μου. Κατάλαβες, δηλαδή άμα έχω ένα κόμπλεξ να το βγάλω θα το βγάλω, άμα θέλω κάτι να πω θα το πω, άμα θέλω να σπάσω πλάκα θα τη σπάσω, κάνω ό,τι μου καβλώσει. Κατάλαβες, δεν σκέφτομαι ότι θα γράψω hit. Κατάλαβες, γράφω και απλά καμία φορά αυτό που γράφω γίνεται hit. Okay. Κατάλαβες, αυτό είναι το mindset μου. Αυτή τη φορά δεν ήταν έτσι. Είπα πρέπει να γράψουμε hit, κατάλαβες. Και έγραψα ρε φίλε πολύ, λες και ήμουνα στο 2019. Δηλαδή όταν το γράψα αυτό το κομμάτι, okay. Επειδή είχε προηγηθεί 4 ώρες, αλήθεια, η κλίση έγραφε 4 ώρες απάνω. Και ήταν λες και με έβαλε μέσα στη φούσκα του 2019, κατάλαβες. Με άρεσε αυτό, θυμάσαι τότε ρε, θυμάσαι τότε ρε, θυμάσαι τότε. Σε πήγε πίσω. Ναι, με έκανε time έργα, travel, τελείως σου λέω ρε. θυμάσαι και θυμήθηκα. Και σου μπήκε λίγο και στο μυαλό και το mindset ότι επειδή το έχω δει που το λες και σε μια άλλη συνέντευξη που έχεις κάνει ότι πρέπει να κάνω το comeback μου, οπότε χρειάζομαι. Αυτό μου δημιούργησε δηλαδή ουσιαστικά αυτό που μου έκανε ο Στέφαν είναι σαν, εγώ το ήθελα πάντα το comeback έτσι, ναι, ναι. Λέμε μαλάκιες. Αλλά δεν το ήθελα απεγνωσμένα. Κατάλαβες, ας πω, δηλαδή. Okay. Το ήθελα και έλεγα απλά πρέπει να γίνει. Κατάλαβες, δεν έδινα τα πάντα για να γίνει. Κατάλαβες, δεν έκανα πίσω, ας πούμε, στα πιστεύω μου, στο mindset μου. Δεν έκανα πίσω σε πράγματα. Έχω πει, έλεγα μόνο όχι. Κατάλαβες, δηλαδή, εγώ όλα αυτά τα χρόνια που μου κάτω έχω πει όσα όχι δεν μπορείς να φανταστείς. Όχι σε συνεργασίες, στα μεγαλύτερες, πολλές μεγάλες επιτυχίες της Ελλάδας έχουν σταλθεί πρώτα σε μένα και μου έχουν πει μπες. Και έχω πει όχι. Κατάλαβες, εταιρείες μου δίνανε άπειρα λεφτά μόνο για να γυρίσω στην Ελλάδα. Κατάλαβες, δηλαδή. Ήταν μια σειρά από όχι, αλλά παρόλα αυτά ήθελα να κάνω comeback. Δεν έλεγα όχι γιατί δεν ήθελα να κάνω comeback. Απλά έλεγα, εντάξει, άμα κάνω, θα κάνω με τον δικό μου τρόπο. Δεν θέλω απεγνωσμένα. Κατάλαβες, γιατί άμα ήθελα απεγνωσμένα, απλά θα άρχιζα τα ναι. Σωστό. Κατάλαβες. Yeah. Αυτό. Αλλά αυτό που έκανε ο Στέφαν σε μένα ήταν σαν να μου έκανε πιο έντονη, με έκανε να το θέλω πιο πολύ. Okay. Το comeback, κατάλαβες. Με μπούσταρε, ρε φίλε. Ήταν σαν να μου είπε. Όχι κομπλεξικά ότι πρέπει να κάνεις comeback, σαν να το αξίζουμε.
Κατάλαβες, μου μπούσταρε αυτό ότι πρέπει να γίνει το comeback. Όχι, έλα να το κάνουμε και άμα γίνει. Μου είχαν λες και πρέπει να το κάνουμε. Κατάλαβες, είναι σημαντικό να γίνει. Μου βάλε αυτό στο μυαλό μου, ότι είναι σημαντικό να γίνει. Ότι πρέπει να κόψω τις μαλακίες και να κάτσω να ασχοληθώ να γίνει όντως. Αλλά μου το έκανε με τον τρόπο του, δεν μου το είπε αυτό που σου λέω. Απλά μου θύμισε, ρε φίλε, κάποια πράγματα που τα είχα ξεχάσει. Okay. Αλλά ξέρεις τι, παράλληλα, είχα πάθει και εγώ το ίδιο πράγμα. Γιατί θα σου πω τι γίνεται. Τα τελευταία δύο χρόνια μετά το MAD, ας πούμε, εγώ δεν έκανα συνεργασίες. Και ούτε ήθελα να κάνω συνεργασίες με κανένα. Δηλαδή, σαν παραγωγός δεν έπεσα ποτέ. Έχω βγάλει μια παραγωγή, το υποπτεύομαι, με την Έλληνα. Και η δεύτερη είναι το σεξάκι με το Συμπόι. Καλό φαΐδλι και καλό σεξ με λίγα αγάπη. Και το ότι μιλούσα με το Συμπόι μου δίνει και εμένα τρελό boost. Δηλαδή, ξύπναγα με άλλο αέρα. Θυμάσαι. Δηλαδή ήμουνα χαρούμενος, έλεγα πάμε τώρα εδώ πέρα, αυτό είναι, ξέρετε, δεν το πίστευα ότι έχουμε πάλι αυτό το connection μεταξύ μας. Δηλαδή το νιώθα, ρε φίλε, όπως το νιώθα και τότε. Δηλαδή ήταν τέρμα φιλικό, δεν ήταν επειδή πρέπει να γίνει Sony και Ντε, κατάλαβες. Παίζει ρόλο ότι τον ήξερες και καιρό τον Σιν. Ρε φίλε, το 19 και ο Έντι τα ξέρει, ήμασταν όλοι ένα παρεάκι, ωραίο, με ωραία συναισθήματα, με ωραία vibes και δεν κάναμε κάτι επειδή πρέπει να το κάνουμε. Κατάλαβες, ήταν η φάση μας αυτή. Ναι. Ότι πάμε να κατακτήσουμε και το λαϊκό και τα πάντα. Τώρα έχει ψιλοχαθεί αυτό και εγώ γι' αυτό δεν ήθελα να κάνω συνεργασίες. Γιατί το να έκανα εγώ συνεργασίες με κάποιον, ας πούμε, και πιτσιρικά και κάποιο καινούριο που έχει βγει, και να πάω ένα επειδή είναι αυτός ένα, τι να φλεξάρω, ρε φίλε, τι να πω, πήγα ένα. Δεν πήγα ένα εγώ. Πήγε ο άλλος. Οπότε τώρα που το κάνω με τον φίλο μου, που ήμασταν και στο ίδιο level, ας πούμε, ψιλοξεχασμένοι, ας πούμε, από τους υπόλοιπους, είναι πιο γαμάτο, ρε φίλε, κατάλαβες. Δηλαδή τα αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ. Είμαστε παρόν, εδώ πέρα. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Αυτό σας είπα και πέρσι. Θέλετε να μας πείτε λίγο, να μας πεις εσύ βασικά. Πώς έχεις γνωριστεί με τον καθένα, σε θυμάσαι, ας πούμε. Θυμάσαι τις καταστάσεις. Ωραία, τέλεια. Ήμασταν λιφάδα με το MAD και πάμε σε ένα μαγαζί που ήταν με το Sneak. Ναι, εγώ μόνο με το Sneak. Ναι. Και έχει παιχτεί ένα σκηνικό τώρα. Ένα μαγαζάτομο, κάτι λεφτά και τέτοια. Και ψηλό τα βρήκαμε όλοι μαζί και έτσι το γνώρισα πρώτη φορά. Ναι, εκεί αράξαμε πρώτη φορά. Και από τότε. Είναι ένα, μαγαζί, είναι ένα μαγαζί που έχει κλείσει τώρα. Όχι, ρωτάω να ξέρω αν είναι το ίδιο. Όχι, δεν έχει κλείσει. Α, okay, γιατί... Αδερφέ, μην το ψάξει τότε. Πολλά πιστόλια παιχνίδια. Ού, ναι, δεν είχα δώσει τα λεφτά του. Το normal τότε ήταν να πας πιστόλι. Δεν ήταν το normal να πληρωθείς. Αυτό. Όχι, κάτι έχει παιχτεί εκεί. Δεν θυμάμαι. Αλλά ναι, δεν έδωσα. Όχι, όλα καλά καταλήξαν. Όλα καταλήξαν όλα καλά. Αλλά εκεί γνώρισα το θέμα πρώτη φορά. Και εσύ? Εδώ τον προ. Εντάξει, είμαστε χρόνια τώρα. Δηλαδή από μουσική τον ξέρω. Μια μέρα απλά έλαβα ένα μήνυμα και ήταν η φάση 35 κομμάτια. 40 βασικά στην αρχή. Πόσο ήταν στην αρχή? Θα σου πω, δούλευα εγώ τώρα το άλμπουμ. Κατάλαβα, εντάξει, εγώ τον ήξερα το Ποπάι. Κατάλαβα, δηλαδή ήξερα ποιος είναι, τι είναι, τα ήξερα όλα, μου τα λέει ο MAD. Κατάλαβα, τον ήξερα, απλά δεν τύχαινε να συνεργαστούμε. Κατάλαβα. Δεν είχε ποτέ έτσι να. Δεν είχε κάτσει, γιατί τότε. Ο MAD τον είχε αυτόν 24-7 εκεί, κατάλαβε, πόλεμο. Δηλαδή και ο MAD δεν σταμάταγε να γράφει. Ποτέ, έκανε όλη την ώρα. Κατάλαβες, οπότε ρε φίλε, εγώ είχα συνεργαζόμουν με άλλους ομάδες δικούς μου, αλλά μου έλεγε, ήξερα τα insights. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν σαν να τον ξέρω πριν να τον ξέρω. Ακριβώς. Κατάλαβες. Και τι γίνεται ρε φίλε, δουλεύω ας πούμε το άλμπουμ, αλλά δεν μου αρέσουν ρε φίλε τα mix master στα κομμάτια, κατάλαβες. Και το λέω στον Κώστα και του λέω ρε φίλε, δεν μου αρέσουν. Ας πούμε, είχαμε τελειώσει το σεξάκι και του έλεγα δεν μου αρέσει ρε φίλε. Και μου έλεγε, θες να σου πω που το στείλεις στον Ποπάι Έντι, πρέπει να τελειώνουμε, μου λέει. Στείλτα στον Έντι να τελειώνουμε, μου λέει, μην τα στέλνουμε τα δεξιά. Γιατί εγώ τα στείλα στην Αμερική, στο Βέλγιο, στο όπου να είναι, ρε, στην Ιταλία. Στην Αμερική και μου λέει, τι Αμερική ρε. Ναι, ό,τι να είναι. Και μου λέει, να σου πω, για να μην κεγόμαστε, μου λέει, θα σου δώσω ένα πρώτο Έντι. Ναι, στείλτα στον Έντι, μου λέει. Ναι. Και έτσι στέλνω στον Έντι μια μέρα και το υπόλοιπο εσύ είσαι εσύ. Ναι, μου λέει 40 κομμάτια, μας έμουν πάρα πολλά και ήμουν εδώ σοβαρά. 40 κομμάτια λέει ο άνθρωπος. Εντάξει, λέω, τον πήρα και τον πήρα σοβαρά, αλλά λέω, είσαι μέσα, ναι, πάντα κάνουμε. Okay. Και μου στέλνει 5. Λέω, τι λέει τώρα αυτός. Τα κάνω, αλλά δεν το περίμενα να στείλω τόσο γρήγορα. Και τα στείλω τον προ. Λέει μπόμπα. Κάτσε, περίμενε, θες να πούμε την αλήθεια ή να πούμε αυτό που λέμε σου. Μόνο αλήθεια. Αλήθεια θα πείτε. Ωραία, πάμε την αλήθεια. Λοιπόν, του τα στέλνω 5 κομμάτια και σε καμία ώρα. Ανέβασε κανένα. Μου τα έχει στείλει. Να το πω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και μου τα στέλνει. Μετά από μία ώρα μου τα στέλνει πίσω και μου τα στέλνει. Εγώ ξενερώνω, ρε.
Και ανέβασε, καλέ. Κοίτα το μαλάκα, λέω, με ξεπέταξε, λέω, ρε φίλε. Τώρα δεν νομίζω ότι. Ναι, ότι τον έλεξα. Μπορεί να ακούσει. Γιατί, α πούμε, στον Αμερικανό του ένα κομμάτι ήθελε 3-4 μέρες, ρε φίλε. Π.χ. σου λέω. Αυτό στον Αλβανό τα στέλνω και σε μία ώρα μου τα στέλνει πίσω 5 κομμάτια. Και λέω, κοίτα το μαλάκα, με ξεπέταξε, λέω, ρε φίλε. Και πατάω play, ρε. Και με το που πατάω play, λέω, τι λες, ρε. Παίζανε πένα τα κομμάτια, ρε. Και με το που μου τα στέλνει αυτά και βλέπω, του λέω, γαλά, του λέω. Πάρε και τα άλλα. Ναι, γαλά, του στέλνει κομμάτια τελείωτα. Άρχισε να φεύγει ένα τσουνάμι από κομμάτια, ρε. Με το που στέλνει. Δεν τελειώνουν ποτέ τα κομμάτια. Αυτό. Εσύ. Σε βάζει κάθε μέρα, σε όρμηση διαρθρώπου, κάθε μέρα με τον Έντι. Τελειώναμε 4 κομμάτια την ημέρα. Εσύ όταν τα βλέπεις απ' έξω τα κομμάτια και σου έρχονται, καταλαβαίνεις όταν τα ακούς ποιο θα χιτάρει ως τρίτος και ως εξωτερικός παράγοντας. Εκεί πέρα να πω ότι αυτό. Μ' άρεσαν 3 π.χ. Okay. Μ' άρεσε το Σεξάκι, μ' άρεσε πάρα πολύ το Μαρία, το λατρεύω. Και ένα άλλο που δεν θυμάμαι, ρε μπρο, δεν θυμάμαι όνομα, αλλά ναι, το Μαρία ήταν το αγαπημένο μου και το Σεξάκι. Σούπερ. Εν τω μεταξύ είχες 40 και άκουσα ότι δεν μπορούσες να τα ανεβάσεις. Ρε, 40 ήταν, απλά 35 ήταν το όριο του Spotify. Α, ναι. Και εγώ δεν το ήξερα, ρε, μπρο. Τι λες, ρε, εσύ. Ναι, και βάζω πάνω να βάλω το 36 και μου λέει... Τα άλλα 5 πώς θα τα βγάλεις. Θα βγουν τα άλλα 5. Ρε, μπρο, έλεγα να τα βάλω, να κάνω ένα deluxe και να βάλω κι άλλα 5. Και μετά συνειδητοποίησα ότι ούτε 35 δεν χωράνε σε ένα CD. Okay. Εσύ ένιωθες, παιδί μου, ότι νομίζω έχουν περάσει 4 χρόνια σχεδόν από, ξέρεις, από την εποχή που έφυγες, τέλος πάντων, και τώρα ξαναγύρισες. Ένιωθες ότι έπρεπε, ας πούμε, ήταν η ώρα να κάνεις το comeback σου, δηλαδή ένιωθες αυτό λίγο ένιωσα το limit ότι του χρόνου. Είναι, ένιωσα ότι ήρθε το limit, καταλαβες. Ότι μέχρι τώρα προηγούμενο... θα με αφήσει, ας πούμε. Είπα φέτος ή ποτέ, κατάλαβες, γιατί στις προηγούμενες χρονιές σου λέω, δεν try harder να το κάνω το comeback. Ήθελα πάντα, δηλαδή όταν έβγαζα ένα κομμάτι, δεν έλεγα μακάρι να μην δεν πάει. Καλά, λίγο, κατάλαβες, θέλω να σου πω, έλεγα μακάρι να πάει, αλλά έβγαζα το κομμάτι που θέλω εγώ να βγάλω. Δεν έβγαζα το κομμάτι που θέλει ο κόσμος να ακούσει. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ο κόσμος με έχει μάθει με τέτοια κομμάτια, όπως είναι το Σεξάκι. Και εγώ έβγαζα τώρα και Ιλουμινάτι, έβγαζα δηλαδή χαρκορίλες, κατάλαβες. Και δεν με έχει συνηθίσει έτσι ο κόσμος, έτσι. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι όταν έβγαζα και πιο smooth κομμάτια, επειδή είχε χαλάσει η εικόνα μου, είχε δημιουργηθεί ένα κύμα ότι ο Σιμπό είναι whack. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Οι λόγοι τώρα δεν χρειάζεται να μπαίνουμε τώρα, θα σου πω πάνω κάτω. Επειδή είχε φτιαχτεί αυτό ότι ο Σιμπό είναι whack. Ο ακροατής όταν έβγαζα ένα κομμάτι, το άκουγε σαν να ακούει κάτι whack. Κατάλαβες, okay, είναι ναι, ψυχολογικό το θέμα. Κατάλαβες. Και έβρισκαν πάντα να πούνε κάτι ότι δεν τους αρέσει. Κατάλαβες, δηλαδή εγώ μπορεί να σου έβγαζα το καλύτερο project του αιώνα. Κατάλαβες να σου πω, αλλά εσύ θα βρίσκεις τι δεν σ' αρέσει. Όχι αυτό έχει πολύ auto-tune, όχι αυτό το beat δεν είναι για club, όχι αυτό έτσι, όχι αυτό αλλιώς, όχι το άλλο γιουβέτσι. Δηλαδή πάντα με κατακρίναν. Ναι, στην Ελλάδα γινόταν με όλους. Εννοείς ότι σ' ακούγανε προκατελημένοι, ρε παιδί. Προκατελημένα, ρε φίλε, όταν πάντα για play, ο άλλος πάντα για play για να με κράξει. Δεν ήθελε να του αρέσει. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Οπότε τι γίνεται, λέω ρε φίλε, θα κάνω ένα σκασμό από tracks και με όλα τα στυλ. Να μην έχουν τι να πούν, ρε φίλε, κατάλαβες. Τι να σου πω. Εμένα μου άρεσε αυτό και το hip hop που έκανα. Ναι, μέχρι και boom bap έκανα, λέω. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, λέγανε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν το περίμενα. Αυτό είναι rap, ρε, λες και είσαι rapper. Rap είναι το boom bap. Και λέω, το boom bap είναι rap. Πάρ το boom bap. Ωραίο. Οπότε πρέπει να κάνεις κάτι αδιαφυσβήτητο, ρε παιδί. Ναι, πρέπει να κάνω κάτι που ό,τι και να γίνει, να κάνω comeback. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αυτό έπρεπε να κλείσω κάθε οπτική γωνία, ρε φίλε. Το τι μπορεί να πει ο κόσμος, το τι μπορεί να κάνουν οι εταιρείες, το τι σαμποτάζ μπορεί να φάω. Έπρεπε να κάνει stand ένα κομμάτι. Mm-hmm. Κατάλαβες αναγκαστικά, και αν όχι όλα, ένα έπρεπε να κάνει. Κατάλαβες αυτό, ρε φίλε. Και καταλήξαμε σε αυτή τη στρατηγική. Και δηλαδή έγινε. Τα 40 κομμάτια δεν ήταν κάτι που το είδα από το εξωτερικό. Και γενικά σχεδόν όλη μου καριέρα, γιατί εντάξει, μη σου λέω μαλακίες, καμιά φορά θα πάρω και κάποια ιδέα από το εξωτερικό, αλλά 90-80% οι περισσότερες ιδέες είναι δικές μου, αυθεντικές, και συνήθως όταν κάνω κάτι, να ξέρεις, το βλέπω να μ' αντιγράφω στο εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχω κάνει εγώ στην καριέρα μου και τα έχουν κάνει μετά από μένα. Okay. Έτσι, πάρα πολλά. Δηλαδή, και super hit που τα έχουμε ψάξει και τα. Ναι, και super hit. Ναι, πολλά. Mega hit, ξέρω εγώ, που τα έχουν φάει από μένα. Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι μπορεί ένα project, π.χ. όπως αυτό που έχετε εσείς τώρα στα χέρια σας, να βγει έξω με ελληνικά και να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη, τίγκα. Τι χρειάζεται γι' αυτό?
πιστεύετε. Δηλαδή, τι είναι. Κοίτα, αυτό εγώ που πιστεύω ότι θα το κάνουμε αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, η ομάδα μας θα το κάνει σίγουρα. Okay. Δεν ξέρω τώρα για τους άλλους τι κάνουν. Σου λέω, στο κάνω γκαραντί, επειδή ξέρω πού είμαστε. Τα ακούσματα που έχουμε και εγώ και ο Έντι και ο Στεφάν, είμαστε για να το κάνουμε. Κατάλαβες, έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ dream team. Έχουμε okay. δηλαδή πολύ yeah. δυνατή ομάδα. Άμα μπορεί κάποιος να το κάνει στην Ελλάδα, είμαστε εμείς ικανείς. Κατάλαβες, δηλαδή εγώ. Αλήθεια, το πιστεύω, δεν το λέω αυτό για. δεν το λέω ειρωνικά. Το πιστεύω όντως, κατάλαβες. Το λέω επαγγελματικά. Ξέρω και σε τι level είναι οι άλλοι και τι κάνουν οι άλλοι, κατάλαβες. Και ξέρω και σε τι level είναι εδώ τα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, και είναι ένας στόχος που θα τον πετύχουμε 1000%. Okay. Βρέξει, χιονίσει. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα. Όπως το comeback. Δεν ήξερα, ρε μπρο, αν θα γίνει το 20, δεν ήξερα αν θα γίνει το 21. Ναι, το 20. Ναι. Ήξερα εγώ όταν έπεσα, να ξέρεις, ήξερα θα κάνω comeback. Okay. Μέσα μου το ήξερα, ρε. Και επειδή το ήξερα, το χειρίστηκα έτσι όπως το χειρίστηκα, επειδή δεν με έκαιγε, ρε. Έλεγα, δεν με νοιάζει, ρε μπρο. Θα το κάνω. Επειδή το έχεις ξανακάνει, ένιωθες ότι μπορείς, ας πούμε, να. Ρε, αδερφέ, μου έχει ξέρει πόσες φορές. Καταρχήν έχω σβήσει. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Επειδή ο περισσότερος με έμαθε, οι fans μου, οι αληθινοί, το C-Nation δηλαδή, δεν θέλω να λέω οι fans, που με ξέρει από παλιά, ξέρει ότι εγώ μένα μου έχει τύχει πολλές φορές αυτό. Εγώ να σβήσω την καριέρα μου και να το ξαναπάρω από το μηδέν. Δηλαδή, το μαμά ήταν η τρίτη φορά που έχει γίνει αυτό στην καριέρα μου. Δηλαδή, και εσείς παίζει να το ακούτε πρώτη φορά. Λοιπόν, έχει ξαναγίνει. Έχω κάνει μια φορά επιτυχία, όσον στο YouTube, στη YouTube περίοδο, ναι, που τότε με έκραζε όλο το YouTube Network και όλα αυτά. Ήμουν ο πρώτος που έκανε stand τότε, που βγήκα μπροστά. Τα σβήσα όλα. Το ξαναξεκίνησα από το μηδέν. Συνεργάστηκα με τη δισκογραφική εταιρεία Heaven. Έτσι. Έγινε δράμα. Τα έσβησα όλα. Και το ξαναξεκίνησα από το μηδέν μέχρι που έφτασε το μαμά και τα έσβησα όλα. Δηλαδή ήταν η τρίτη φορά. Εγώ, άμα γίνει μαλαχία, να ξέρεις, εντάξει, αυτή τη φορά δεν το ξανακάνω. Αυτή τη φορά όμως δεν το ξανακάνω. Γιατί? Γιατί αυτή τη φορά έμαθα το πιο βασικό, πήρα το πιο βασικό μάθημα. Έκατσα και είπα, ρε φίλε, γιατί γίνεται πάντα αυτό? Γιατί συνεργάζομαι με μια εταιρεία? Κατάλαβες, δηλαδή πάντα εμένα αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Ενώ τώρα έχουμε φτιάξει τη δικιά μας εταιρεία, όλα τα release είναι από τη δικιά μας εταιρεία, κατάλαβες, είναι όλα οργανωμένα. Δεν έχω κάτι να χάσω. Τώρα, άμα σβήσω κάποια μου κομμάτια, εγώ χάνω. Κάνω ζημιά σε σένα. Κάνω ζημιά σε μένα. Μιλάμε για την Alpha Pop, ε. Ναι, μιλάμε για την Alpha Pop. Τώρα, άμα κάνω ζημιά σε κάποιον, κάνω στην εταιρεία μας. Δεν κάνω στην εταιρεία τους. Κατάλαβες. Ναι, οπότε ναι. Τώρα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Τότε όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα, έτσι, και τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Τότε, ας πούμε, οι rappers, επειδή μόλις αρχίσαμε να κάνουμε καριέρα και δεν πιστεύαμε καν ποτέ ότι θα κάνουμε καριέρα, φαντάζομαι ότι έπρεπε να γράφουμε τα λεφτά μας που παίρνουμε σε αλλωνόν το όνομα, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να τα δικαιολογήσουμε. Ναι, εντάξει. Κατάλαβες, μιλάμε τώρα για τέτοια κατάσταση. Οργάνωση μηδέν, απλά έγινε ένα boom, κατάλαβες, και δεν ξέραμε τι γινόταν. Και πώς πρέπει να κινηθούμε. Δεν ήξερα. Κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν ήξερε πώς να κινηθεί. Καταλάβες. Μέχρι και τα δικά μου, όλα μου τα περισσότερα προβλήματα που είχα ήταν επειδή τα πάντα τα είχα σαλωνό τα ονόματα. Κατάλαβες. Όλα. Μέχρι και το συμφωνητικό που έχω εγώ με την εταιρεία που τους πουλάω, το Γκάμπουρα. Κατάλαβες. Γιατί εγώ δεν έχω κάνει ποτέ συμφωνητικό με εταιρεία. Σαν νομίζω για διανομή μόνο. Σαν συμπόι, ναι, δεν έχω κάνει ποτέ. Εγώ ποτέ δεν έχω υπογράψει εταιρεία. Το μόνο που έχω κάνει είναι κάθε φορά να πουλήσω από ένα άλμπουμ. Okay. Κατάλαβες. Είναι one-off. Δηλαδή. One-off, σου πουλά αυτό το album. Okay. Κατάλαβες. Distribution, πάρτο, τόσο τα ποσοστά μου και στον κάγκουρα συγκεκριμένα το έκανα γιατί ήθελα να μπει σε όλα τα περίπτωση της Ελλάδας. Ήθελα το CD να πουλήσω το CD. Κατάλαβες. Ναι, πάντα ναι, ναι, γούσταρα ναι. Το CD μου να το έχει όλη η Ελλάδα. Physical. Physical. Γι' αυτό το έκανα. Εντάξει, μαλακία έκανα, αλλά τέλος πάντων. Ο λόγος που το έκανα ήταν το physical. Δεν ήταν επειδή είχα ανάγκη εγώ τώρα. Εγώ είχα. Με δείχναν οι ότι έχει γαμηθεί όλη η Ελλάδα. Κατάλαβε να σου πω. Ναι. Κυριολεκτικά. Όλα τα κοντέρα έχει σπάσει ένα τραγούδι του rapper Sim Boy. Οπότε δεν είχα ανάγκη. Κατάλαβε. Εγώ σε φάση δεν είχα να φάω και μετά έπαιρνα 10.000 ευρώ το σο, δεν ήξερα τι τα πέταγα. Τα άκεγα. Δεν ήξερα τι. Δεν... Καταλαβαίνει. Είμαι από μια φάση δεν έχω. Στο έχω υπερβολικά πάρα πολλά, τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να τα κάνω. Κατάλαβε. Οπότε δεν με ένοιαζαν τα λεφτά όταν πήγα και πούλησα το CD στην εταιρεία. Με ένοιαζε αυτό να βγει το CD να μου. Το CD να βγει το CD, ναι. Αυτό. Ωστόσο το Κάγκουρα, μια και το ανέφερε, φίλε, θεωρώ ότι έχει milestone κομμάτια μέσα. Δεν ξέρω, δηλαδή πιστεύω είναι, να... είναι για την εποχή CD κατά τεθέν, α πούμε. Classic. Είναι ένα classic. Άμα ακούσει τον Κάγκουρα, λε και βγήκε σήμερα. Γιατί μέχρι το σήμερα αυτόν τον ήχο κάνει. Ο Κάγκουρα, όταν βγήκε ο Κάγκουρα, αυτό ήταν που έγινε. Ήταν ότι δεν υπήρχε αυτός ο ήχος στην Ελλάδα. Αυτός ο ήχος που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα που όλοι ακούτε
Είναι ο ήχος που έφερε ο Κάγκουρας. Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος πιο πριν στην Ελλάδα. Και ο ήχος, ο λόγος που ο Κάγκουρας έκανε αυτή την επανάσταση είναι γιατί εγώ αυτόν τον ήχο δεν το πήρα από τους Έλληνες. Τον πήρα από τους Αλβανούς. Ήταν ο αλβανικός ήχος ξεκάθαρα που τον έκανα εγώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Καταλαβες. Και μετά αυτός ο ήχος έγινε ήχος κατά τεθέν για την Ελλάδα. Αλλά αυτός originally είναι αλβανικός ήχος. Που έχει δουλευτεί με αλβανική ομάδα. Δηλαδή στον Κάγκουρα δεν έχω δουλέψει μόνο. Με Έλληνες. Έχω δουλέψει και με Αλβανούς στην Αλβανία. Δηλαδή, εγώ όταν δούλευα τον Κάγκουρα, θα ήμουνα με τον DJ Στέφαν στο σπίτι μου να δουλεύουμε. Κατάλαβες ή με τον Μπάρι, κατάλαβες. Και μετά θα έφευγα και θα πήγαινα στο Κόσοβο στους άλλους producer για να συνεχίσουμε. Κατάλαβες. Οπότε, άμα ακούσεις τον Κάγκουρα σήμερα, είναι λες και βγήκε χθες. Κατάλαβες. Αυτό. Και θα δεις ότι πιο πριν από τον Κάγκουρα δεν υπάρχει, δεν μπορείς να βρεις άλλο άλμπουμ ή άλλη μουσική με αυτόν τον ήχο. Δεν υπάρχει, στο λέω. Ψάξ το, κάνει research και θα δεις ότι δεν υπάρχει και ο λόγος είναι αυτός. Γιατί είναι ένας ήχος που τον φτιάξανε οι Αλβανοί. Κυριολεκτικά με τα χέρια τους. Δεν φτιάχτηκε μόνο. Ήταν μια συνεργασία με Έλληνες και Αλβανούς, αλλά ηχητικά ο ήχος, κατάλαβες. Γιατί π.χ. το Monte Cristo είχαμε δουλέψει για το. Α, μπράβο, αυτό να μας πεις. Ναι, έχω δουλέψει, ας πούμε, στον Κάγκουρα και με τον Στέφανη, γιατί δουλεύαμε το Monte Cristo. Ήταν αμπίστο το Monte Cristo. Ναι, το Monte Cristo έχει δουλευτεί για τον Κάγκουρα, originally. Okay. Ήταν κομμάτι που είχαμε δουλέψει για τον Κάγκουρα. τώρα. Εντάξει. Δεν ξέρω άμα θες να πεις κάτι εδώ πέρα. Όχι. Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι, αλλά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν και δεν μπήκε τελικά στον Κάγκουρα. Έτσι και άλλαξα. Εγώ έγραψα ένα κομμάτι τελευταία στιγμή. Αλλά σας αναφέρω αυτό για να καταλάβετε ότι έχω δουλέψει και με τον Στέφαν στο άλμπουμ. Έχω δουλέψει δηλαδή με πάρα πολλούς στον Κάγκουρα και με τον Μπρετ και με πάρα πολλούς αξιόλογους Έλληνες producer. Έτσι. Αλλά χρειαζόταν η αλβανική πινελιά, αδερφέ, για να γίνει ο Κάγκουρα αυτό που είναι. Κατάλαβες. Θέλω να πάμε και λίγο στο tour. Αρχικά, να ξεκινήσω από σένα που κάνεις και τα booking, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς έχουν υποδεχθεί, ας πούμε, το scene οι επιχειρηματίες, να το πω, ρε? Τρομαγμένοι. Τρομαγμένοι. Ναι. Γιατί? Θυμούνται το 19. Οικονομικά εννοείς. Λάκα κάνω, ρε. Όχι, ρε. Μια χαρά το έχουν υποδεχτεί. Χτυπάνε το τηλέφωνο, στέλνουν μηνύματα, γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός γίνεται. Ναι, και στα stories που έχουμε δει, ρε παιδί μου. Γίνεται χαμός, παιδιά. Και από τον κόσμο, δηλαδή. Μέχρι στιγμής όπου έχουμε πάει, δεν το λέω έτσι για να το πω. Σας λέω τι μου λένε και τι μας λένε. Το show που κάνετε δεν το έχουμε ξαναδεί. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Τέλειο. Και στην Ιω το ίδιο πράγμα μας είπαν. Δηλαδή, σαν τρελή κάναν από πίσω. Πώς νιώθεις που το καλύτερο show, το καλύτερο show, το καλύτερο show. Στην Νίο ειδικά του το λέγανε και σε κάθε τέτοιο, ρε, και σε κάποια φάση λέει, ρε παιδιά, εντάξει, το ξέρω, σταματήστε. Πώς νιώθεις που έχεις επιστρέψει τώρα συνενεργώντας και live? Σου είχε λείψει αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Μου είχε λείψει να δω έτσι τους fans μου, ξέρεις που, γιατί δεν θέλω να λέω fans, το λέω το fan, ναι, ναι. Ξέρετε, εγώ όταν το λέω τελώς εισαγωγικά, έτσι, εγώ τους λέω συνήσιο. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι τα άτομα δικά μου. Εγώ τις θεωρώ οι δικοί μου. Καταλάβες. Δηλαδή, όταν έρχονται, ας πούμε, το κοινό μου στα live μου, εγώ θεωρώ ότι έχουν έρθει δικοί μου τώρα να με δούνε. Κατάλαβες. Δεν θεωρώ ότι έχουν έρθει οι fans μου. Και άμα τους ρωτήσεις και αυτούς, έτσι θα σου πούνε. Ρε. Δηλαδή, εμένα μου τυχαίνει, άμα αράξω, ας πούμε, με κάποιον να πω δύο κουβέντες παραπάνω, μου λέει, αδερφέ, μου λέει, λες και είμαστε φίλοι χρόνια. Κατάλαβες. Μου το λένε αυτό. Οι περισσότεροι γιατί. Έχω connection, είμαι δεμένος με τους fans μου, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Και δεν είμαι έτσι με όλους. Δηλαδή, μην νομίζεις, εγώ δεν έχω connection με κανένα, μα δεις όλοι με κράζουνε. Κατάλαβες, νομίζω ότι είμαι ο μεγαλύτερος μαλάκας, που είμαι. αλλά θέλω να σου πω, άμα νιώσω. Δεν είσαι. Όντως δεν είμαι. Απλά αυτό, εδώ είναι το κλειδί. Με τους ανθρώπους. Δεν είναι καθόλου βασικά. Άκουσα, με τους ανθρώπους που έχω connection, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θα αράξουμε μία ώρα και με τη μία θα είναι λες και εμείς είμαστε αδέρφια χρόνια. Κατάλαβες. Αλλά αυτοί δεν είναι η πλειοψηφία. Κατάλαβες, με αυτούς δεν είμαι. Καταλάβες. Με αυτούς που δεν έχω connection, και εγώ το καταλαβαίνω με τη μία δεν έχω connection μαζί σου, στο πρώτο λεπτό πρέπει να είμαστε ίδια φάρα ανθρώπων για να έχω connection μαζί σου. Κατάλαβες, αν δεν είμαστε ίδια φάρα, δεν σε θέλω να σε βλέπω μπροστά μου. Κατάλαβες, είμαι ο χειρότερος μαλάκας. Οπότε είναι στη μέση η αλήθεια.
Τώρα και στο... να πούμε λίγο για το καινούργιο δίσκο, κάτι που ήθελα να προσθέσω. Είναι ότι έχεις και αρκετά feats, ας πούμε, από artists. Ναι, έχω κάποια από... Γιατί γελάς, ρε. Είπε τη λέξη κλειδίδα. Πέταξα κάποια hashtags. Ξέρεις τι κάνει. Πρώτα απ' όλα, respect. Πριν πάμε εκεί την κουβέντα που θέλετε να την πάτε. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να δώσουμε respect σε όσους έχουν μπει, έτσι. Ναι. Στον Billy Sio, ειδικά. Μπράβο, να πούμε λίγο για αυτούς που έχουν μπει ουσιαστικά. Ναι, respect στον Billy Sio, κατάλαβες δηλαδή. Αυτό. Ναι, τα πιο δυνατά που πιστεύω εγώ που είχα στο άλμπουμ μου ήταν ο DJ Stefan και ο Billy Sio. Κατά τη δικιά μου γνώμη, respect όμως όλους. Τους ευχαριστώ. Δώσαν όλοι, δηλαδή όποιον έχω βάλει ήταν επειδή έγραψε καλό verse. Mm-hmm. Καταλάβεις, δηλαδή δεν κοίταξα να δω ποιος είναι, τι ματζέχει. Κατάλαβες, κοίταξα να δω εάν έγραψε καλά. Κατάλαβες. Respect στο Risky Kid. Ναι, εννοείται. Φίλε, και τα feats, όρη παρένθεση, και εγώ μερικούς δεν τους ήξερα. Και έδωσε και το βήμα να ακουστούν και άτομα και ήταν πολύ καλοί κιόλας. Mm-hmm. Όσοι μπήκαν στο άλμπουμ, καταλάβες. Okay. Ήταν, ας πούμε, κάποιοι το σκότωσαν. Ας πούμε, ένα παλικάρι Τούγκα. Ναι, ο Τούγκα το γάμισε. Το σκότωσε, μπρο μου. Τόσοι λέει, κατάλαβες. Δηλαδή, εμένα μου το στείλε ο Ορτής το verse του. Και μου λέει, και πριν μου το στείλει, απλά εγώ του είπα, του λέω, άκουσε με, μη μου στείλει ποιο είναι. Στείλε μου το verse. Okay. Και θα σου πω γιατί, του λέω, θα επηρεαστώ, ναι, από την εικόνα. Του λέω, στείλε μου το verse και θα σου πω. Και το πατάει ο τύπος του και πατάει μπλεκ. Και λέω, μου λέγα τι έκανε. Τούμπαρο, ήταν τούμπαρο. Μικρό ήταν πιστόλι, μπρο. Πιστόλι, ναι. Κατάλαβε. Οπότε ήταν πολλοί που το σκότωσαν, μπρο. Και. Και respect. Εμένα μου έκανε εντύπωση, επειδή τον είχαμε και πριν δύο επεισόδια, ο Soul Meister. Πώς έγινε. Soul Meister, respect. Δεν μπορούσα να σας φανταστώ. Ο Soul Meister, ας δώσω καταλάβεις. Ναι. Του στέλνω το κομμάτι 5 η ώρα το απόγευμα και το βραδάκι μου το είχε στείλει το verse έτοιμο. Έλα ρε. Ναι. Okay. Και ήταν καλό. Ναι, το verse. Ναι. Κατάλαβες, δεν ήταν. Το σκότωσε. Αυτό. Respect. Οκ. Okay. Εγώ έχω μια απορία, επειδή μιλήσαμε πριν για τη YouTube-ική φάση τότε που είχε σκάσει και μετά τα πρώτα κομμάτια στο YouTube είχε σκάσει, έτσι δεν είναι? Ποιο? Τα πρώτα σου κομμάτια μέσω YouTube είχε σκάσει. Στην αρχή της καριέρας. Ναι, μιλάω, επειδή μου, και για, ας πούμε, θέλω να μιλήσουμε για τον Draco. Καταρχήν, να σου κάνω μια παρένθεση. Στο Spotify είμαστε η πρωτομαμά. Το μαμά είναι το πρώτο κομμάτι ever που κυκλοφόρησε πρώτα στο Spotify. Εντάξει, ακόμη πιο παλιά. Οι πρώτες εγγραφές που γίνανε στο Spotify ever στην Ελλάδα είναι για να μπουν να ακούσουν το μαμά. Mm-hmm. Δεν ξέραν τι είναι το Spotify. Όταν βγάλαμε εμείς το μαμά στο Spotify, μου λέγανε, πού είναι αυτό το τι, πού μπορώ να το βρω το κομμάτι. Ρωτάγανε όλοι πού μπορώ να βρω το κομμάτι. Και για να σου δώσω κατάλληλα στο Spotify, εμένα μου στείλε δώρα. Και μου λέει, σε ευχαριστώ που κάνεις γνωστό το Spotify στην Ελλάδα. Ναι, βεβαίως, μου στείλε email το Spotify. Να μου πεις ευχαριστώ και να μου ζητήσει διεύθυνση να μου στείλει δώρα. Και μου έχει στείλει ένα σωρό δώρα Spotify. Εντάξει, που εννοείται ότι εγώ δεν τα πέταξα. Αλλά η κίνηση και μόνο. Η κίνηση και μόνο, κατάλαβες. Την εκτίμηση μου. Είναι και από τα πρώτα που κάνανε και εκατομμύρια στο Spotify, νομίζω. Ναι, αλλά χώρια αυτό. Χώρια από το πρώτο rap, την έννοια, χώρια, όλα αυτά. Ναι, σαν πλατφόρμα, ας πούμε, ήταν. Χώρια όλα αυτά, σου λέω, το Spotify δεν ξέραν ο κόσμος ότι υπάρχει σαν πλατφόρμα. Γενικά, όταν βγήκε το μαμά στο Spotify, ήταν δηλαδή full καινούρια κίνηση που δεν έχει γίνει ποτέ. Ήταν μια, όπως σου είπα, θυμάσαι που σου είπα την προηγούμενη φορά ότι έχω κάνει πολλές κινήσεις στην καριέρα μου που δεν τις έχω δει από έξω και που μετά τις κάνανε και στο εξωτερικό. Τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει άρση στο εξωτερικό που δεν θα βγάλει το κομμάτι του πρώτο Spotify και μετά στο YouTube. Όταν το έκανα εγώ αυτό με το μαμά, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το είδα από πουθενά. Το σκέφτηκα μόνος μου και όλοι με κράζανε. Και πώς σου ήρθε η ιδέα? Μέγραζε και η ίδια μου ομάδα. Μέγραζε ομάδα, μου λέει, ρε μαλάκα. Πώς σου ήρθε η ιδέα να το κάνεις αυτό? Δηλαδή, πώς το σκέφτηκες? Ρε φίλε, μου τα βάζει καμιά φορά. Μου τα βάζει, απλά σου λέω. Ότι γενικά εμένα μου αρέσει, ρε φίλε, να κάνω ό,τι δεν έχει κάνει κανείς. Δεν μου αρέσει να χοπιάρω. Καμιά φορά τυχαίνει να κάνω κάτι, ας πούμε, παρόμοιο με κάποιον άλλο, να μου αρέσει πολύ μια ιδέα που έχει κάνει. Και δεν σου λέω ότι δεν θα το κάνω αυτό, αλλά δεν θα είναι η πλειοψηφία. Δηλαδή, στα 10 πράγματα που θα κάνω, τα 8, αν όχι τα 9, τα σκέφτηκα μόνος μου. Και αστάχει, μπορεί από τα 9, τα 3 να είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ σε όλο τον πλανήτη, έτσι. Τα άλλα 5 να είναι κάτι που έχουν ξαναγίνει, αλλά εγώ δεν τα έχω δει από αυτούς. Ναι. Κατάλαβες, ναι. Εγώ το σκέφτηκα μόνος μου. Έχει ή δεν έχει ξαναγίνει, κατάλαβες. Ξέρεις, θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι όταν γράφαμε το μαμά,
που είχες βγάλει το Σάρι και το εικονίδιό σου πρώτη φορά στο YouTube, ήταν το πιο μικρό. Είχες φρικάρει. Δεν το θυμάμαι αυτό. Το θυμάσαι. Και δεις πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, έγινε το κουτάκι τόσο. Α, ναι, 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 το θυμήθηκες ρε μαλάκα αυτό. Τώρα το θυμήθηκα. Τρελό. Το εικονίδιο μου, δηλαδή έμπαινες στις τάσεις, ας πούμε, και ήταν νούμερο ένα, ας πούμε, το Σάρι. Και είναι τόσο για να πατήσει το ίδιο. Όλα ρε, τα εικονίδια. Όλα τα εικονίδια, τόσο. Το Σάρι ήταν τόσο. Ναι, ρε, είχε βαϊλάκ. Ναι, και είχα τρελαθεί. Οκ. Λοιπόν, το Σάρι π.χ. ήταν το πρώτο κομμάτι ever στην Ελλάδα. Ένα λεπτό. Okay. Μπράβο, ρε φίλε, ναι. Ισχύει, δεν είχε ξαναγίνει. Και όταν του έλεγα, εγώ θα το βγάλω ένα λεπτό, μου λέγανε τι λες, ρε μαλάκα, πάτε ένα δεύτερο verse, βαριέσαι. Ρε, άντε γάμισε ένα λεπτό. Έπως. Αυτό δηλαδή πάρα πολλά moves, bro. Δηλαδή, άμα πρέπει να κάτσω τώρα να τα βάλω κάτω και να σου πω πάρα πολλά moves που έχω κάνει. Το Matrix, το Matrix που εγώ το λέω από το 2019 και έχω βγει εγώ από το Matrix από το 2019. Τώρα είναι μόδα. Το 2019 μου λέγανε τι λέει ο μαλάκας. Κατάλαβες. Ήταν πολύ μπροστά αυτό. Δεν υπάρχει artist. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι artist στην Αμερική και υπάρχουν πολλοί που κάνουν καριέρα, όπως είναι ένας Tom McDonald, λέγεται κάπως έτσι. Mm-hmm. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Αυτή τη στιγμή έρχεται αυτή η μούδα. Είναι πάρα πολλά moves που έχω κάνει, τα οποία τα έχω κάνει πρώτο στον κόσμο. Κατάλαβες. Και εγώ, όταν λέω το vision να πάμε νούμερο ένα στον κόσμο, βασίζομαι πολύ σε αυτό. Ότι πολλά moves που κάνουμε, πολλά πράγματα που κάνουμε, εννοείται και η ομάδα μου, έτσι δεν είμαι ο πιο έξυπνος εδώ πέρα. Έχω και ομάδα που είναι έξυπνη. Mm-hmm. Κατάλαβες. Γιατί, ας πούμε, π.χ. βλέπεις ο Στεφάν και όταν έλειπα εγώ και δεν μιλάγαμε, αυτό τα γαμούσε όλα με το Cruel Summer και με αυτά. Ναι, φίλε. Κατάλαβες. Ήταν ο Eddie και αυτό. Α, ναι. Που εννοείται ότι το έκανε ο Έντι. Ο Παϊ Έντι. Εννοείται που το έχει κάνει. Εντάξει, ο Έντι έχει κάνει την άλλη. Δεν υπάρχει και όταν είχα κάνει. Μικ, μικ. Δεν είναι ο καλύτερος. Να σας πω κάτι. Και θα σας το πω αυτό όχι επειδή είναι εδώ πέρα τα παιδιά μπροστά. Τα πιστεύω αυτό που σας λέω 100%. Ο Έντι είναι ο καλύτερος σαν engineer της Ευρώπης. Και για να μην πω του κόσμου τώρα και το χέσω. Κατάλαβες. Γιατί σου λέω, εγώ έχω δουλέψει ρε φίλε με πολύ κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς όλη μου την καριέρα τώρα, γιατί έχω και 10 χρόνια καριέρας, έτσι. Ο κόσμος το ξεχνάει αυτό που με ξέρει από το μαμάκι μετά. Εγώ έχω καριέρα το 2013. Το πρώτο κομμάτι που βγάλα ever, χίταρε. Για να σου δώσω κατάλαβες. Ποιο ήτανε? Παραδέξου το λέγεται. Okay. Με το που το έβγαλα το πρώτο μου κομμάτι ever, hit. Δηλαδή, εγώ 18 χρονών έβγαινα από το σπίτι μου και τα πιτσιρίκια μου ζητάγα φώτο όπου και να πήγαινα. Μα δηλαδή, θυμάμαι και πολύ πιο μετά, σε όλο το 2018 που είχε βγάλει το Gigi, που δεν είχε κάνει ακόμα το μπαμ. Και θυμάμαι εγώ, α πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα κλαμπ που ήμουν αρεθίλη και του λέω βάλει το Gigi, βάλει το Gigi. Και ένιωθα λίγο underground. Ξέρεις, δεν είχε κάνει το τόσο μπαμ. Ήταν underground. Δηλαδή, ήταν μετά το αυτό, και το Gigi. Αυτό που γινόταν που έζησε εσύ τώρα το ζει νεολαία τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή, αυτά τα 4 χρόνια ήμουνα ο underground, επόμενος μεγαλύτερος άρτης στην Ελλάδα. Άσχετα που ήμουν άλλη μια φορά μεγαλύτερος, κατάλαβες. Το θέμα είναι ότι εγώ τα τελευταία 4 χρόνια ήμουνα κάτω, ο κόσμος δεν άκουγε τη μουσική μου και υπήρχε κοινό που ένιωθε, λες και ακούει, το next star. Okay. Κατάλαβες, ναι, ναι, δηλαδή μου είχε γίνει 2 φορές να νιώσω ότι είμαι ο next. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Popa Yedi, ο καλύτερος sound engineer της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου. Και ο DJ Stefan, ο καλύτερος DJ της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου. Εντάξει. Ο DJ Stefan την πάτησε λίγο εκεί πέρα με τις παραγωγές και με αυτά που τον κράξανε για αυτό το πράγμα. Δεν σας λέω, προσέξτε τι λέω, δεν σας λέω είναι ο καλύτερος παραγωγός του κόσμου. Σας λέω είναι ο καλύτερος DJ και το πιστεύω. Κατάλαβες, δηλαδή, όντως είναι ο καλύτερος DJ. Και μετά, ρε φίλε, όταν είσαι τόσο καλός DJ και έχεις τόσα πολλά ακούσματα, έχεις κάνει τόσα πράγματα στην καριέρα σου, έχεις δουλέψει με τους μεγαλύτερους legends, ας πούμε, όπως είναι ο Μάθη, που είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας rapper ever. Κατάλαβες, δεν νομίζω ότι θα περάσει ποτέ καλύτερος από το Μάθη. Σε αυτό που ήταν, τουλάχιστον στο underground, υπάρχουν και άλλα. Ας πούμε, έχω πολύ respect για το 12ο πίθηκο. Yeah. Αλλά ο Μάθη τον έχω νούμερο ένα. Εντάξει, Έλληνας, έτσι. Έλληνας. Ένα. Έχει δουλέψει με τους μεγαλύτερους legends, έχει κάνει πράγματα, έχει δουλέψει τα μεγαλύτερα album ever, τα πιο classics. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Μετά δεν θέλει να κάνει fit με κανένα, λέει στην μπούτσα μου θα έρθει να τραγουδάω εγώ. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, αυτά, απλά δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτά ο Στέφαν τα έκανε επειδή στην μπούτσα του. Κατάλαβες. Αλλά δεν σου λέω ότι ο Στέφαν είναι ο καλύτερος τραγουδιστής, ο καλύτερος rapper, ο καλύτερος παραγωγός. Και ας είναι καλός και σε αυτά. Έτσι, γιατί το verse, ας πούμε, που μου έχωσε ο Στέφαν στο κομμάτι που κάναμε στο Μάμα, ήταν verse φίλε ραπά, δεν ήταν verse τώρα, κατάλαβες. Αλλά χώρια ότι είναι και καλός, έχει δηλαδή ταλέντο και εκεί, δεν σου λέω ότι είναι, δεν είναι rapper, αλλά έχει ταλέντο και εκεί. Δηλαδή, άμα ήθελε και το έπαιρνε σοβαρά, μπορεί και να γινόταν
Δεν ξέρω. Κατάλαβες, έχω δει να γίνονται άλλοι και άλλοι. Όχι ο Στέφαν. Κατάλαβες, θα σου πω. Αλλά σαν DJ, στο λέω, είναι νούμερο ένα. Δηλαδή, όταν μπαίνει ο Στέφαν στο booth, είναι όλοι όπα. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει, δηλαδή, μέχρι και η μητέρα μου. Φαντάσου να το λέει η μητέρα μου αυτό. Έχω πάρει τη μητέρα μου σε ένα show μαζί μας. Πού ήταν, Σκιάθο. Λοιπόν, έχω πάρει τη μητέρα μου σε ένα show στην Σκιάθο. Και εμείς τώρα είμαστε έξω από το μαγαζί και περιμένουμε να πάμε μέσα στο μαγαζί όταν ήρθε η ώρα μου. Γιατί πρώτα βγαίνει ο Στεφάν και μετά έρχομαι εγώ. Κατάλαβες. Αυτό και είμαστε απ' έξω. Και τώρα ο Στεφάν έχει αρχίσει να παίζει τώρα όλα τα κομμάτια του ΜΑΤ. Έτσι. Ένιωθες, επειδή είμαστε απ' έξω, δεν είμαστε μέσα στο μαγαζί. Νομίζαμε ότι είναι ο ΜΑΤ μέσα στο μαγαζί και έχει live αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες. Και μου το είπε η μητέρα μου αυτό. Μου το είπε η μητέρα μου. Μου λέει, νιώθω λες και είναι εδώ μαζί μας. Ένιωθες πραγματικά, άμα ήσουν απ' έξω από το μαγαζί. Άρα, δεν πρέπει να το κάνω. Ναι, άμα ήσουν απ' έξω από το μαγαζί, έλεγες τι έχει live ο ΜΑΤ τώρα. Κατάλαβες και παίρνεις δηλαδή φωτιά live όμως. Φωτιά λες και είναι εκεί πέρα. Όχι τώρα απλά να χαίρονται. Ξέρεις τι, Mad Clip και Simboy πιστέψανε σε μένα στο, όταν σου λέω στο τίποτα. Στο τίποτα δεν υπήρχαν τραγούδια, δεν είχα βγάλει εγώ κυκλοφορίες. Και μετά από αυτό που έγινε με το Mad, εγώ είπα ότι ο Mad Clip, όπου είμαι εγώ, θα είναι σαν να είναι εκεί παρόν. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Το θυμάμαι αυτό που το έχεις πει. Καταλαβαίνω. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει, που τους αρέσει εννοείται και respect σε όλους, γιατί γουστάρουν Mad Clip και κάνουν σαν τρελή ακόμα. Είπα ότι θα τον τιμάω και θέλω να ξαναπετύχω να φτάσω στην κορυφή για να τον έχω πολύ ψηλά και μέσα στο μαγάζι όταν παίζουμε. Και αυτό κάνουμε κιόλας. Να επιστρέψω από εκεί που ξεκίνησα πριν την κουβέντα. Για το κομμάτι Draco, αν θέλεις να το λες, υπήρχε κάτι δικαστικό σε κάποια φάση γι' αυτό? Βεβαίως, ήταν να φάω 3-4 χρόνια. Λόγω τίτλου. Όχι, ρεμπρο, τι λόγω τίτλου. Δεν ήξερα λεπτομέρειες. Ρεμπρο, τότε δεν ήταν normal αυτό. Να βγαίνεις και να λες ότι σου καβλώσει. Ναι. Κατάλαβες, δεν υπήρχε αυτό. Εμείς έχουμε φάει όλα τα δύσκολα για να είναι η rap σκηνή εδώ που είναι σήμερα. Άλλιος δεν θα έβγαινα εγώ και θα κάνω όλο αυτό το show που έκανα. Κατάλαβες. Αλλά ρε φίλε, κάτσε, όταν έχεις φάει σκατά, κατάλαβες, για να ανεβάσεις κάτι, περιμένεις ρε μπρο, δηλαδή, πώς θες να σου πω κάτι. Φαντάσου εσείς οι δύο να νοικιάσετε ένα σπίτι μαζί, εντάξει. Και εσύ να δουλεύεις τώρα 24-7 να μην έχεις χρόνο να ασχοληθείς με το σπίτι και εσύ να το φτιάξεις όλο μέσα. Να το βάψεις, να βάλεις τα έπιπλα, να βάλεις τις τηλεοράσεις, να τίποτα. Εσείς τον νοικιάσατε μαζί, αλλά αυτός το μόνο που είχαν ήταν να δώσει το μισό ενίκιο και να εξαφανιστεί. Και μετά μπήκε σε ένα σπίτι όλο πένα μέσα. Με κρεβάτια, με τηλεκατάλαβες. Και μετά έρχεται και σε πετάει έξω από το σπίτι. Και όχι μόνο σε πετάει έξω από το σπίτι, αλλά τι άμα είναι το σπίτι, εγώ το πλήρωσα. Κατάλαβες. Αυτό ρε φίλε μου γάνανε. Okay. Νιώθεις τώρα να σου πω, δηλαδή έχω φάει ρε μπρο, φυλακές έχω κάνει ρεζίκ, δηλαδή σκατά έχω φάει, δηλαδή τι να σου πω, δεν χρειάζεται δηλαδή καν να σταπώ τώρα για να πιαστούμε σε αυτά, απλά στόχος μελλοντικός είναι κάποια στιγμή να γίνει ταινία η ζωή μου, οπότε γι' αυτό δεν θέλω να λέω και πάρα πολλά. Πάρα πολλές λεπτομέρειες, θέλω να τα δουν εκείνη τη στιγμή και να τα ζήσουν έτσι όπως τα ζήσαμε εμείς. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος ωστόσο, πέρα από τα παιδιά που είναι εδώ, που είναι στην ομάδα, που παραδέχτηκες ρε παιδί μου όταν πήγες να κάνεις το comeback ότι ήρθε ρε παιδί μου ή ότι έκανε κάποια κίνηση που σε έκανε να νιώθεις? Η μόνη που έκανε κίνηση είναι ο Στεφάν και ο Έντι και γι' αυτό είναι τώρα εδώ μαζί μου. Okay. Δηλαδή δεν είχες κάποια άτομα που μπορεί ας πούμε σε εισαγωγικά να τα έφτιαξες, να περίμενες ρε παιδί μου να σου πει κάποιος άκαμα fit ή έλα να... Αδερφέ, λοιπόν θα σου πω, όλοι όσοι ζήτησα να κάνω fit, εντάξει, ήταν ήδη στα DM μου εδώ και χρόνια μου ζητάνε fit. Δεν ζήτησα εγώ fit από κάποιον. Έτσι. Ναι. Δεν μου τη βάρεσε για να ζητήσω fit. Όταν είπα ζητήσω fit, λέω ποια είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, που θέλα να κάνω όλα αυτά τα χρόνια fit μαζί μου και δεν έκανα. Δηλαδή, εγώ και όταν δεν έκανα μαζί, δηλαδή, άμα δει τα DM, ας πούμε, όταν μου στέλνει ένα αδερφέ μου, έχω το hit της Ελλάδας, θέλω εσύ να μπει σε αυτό το κομμάτι. Άμα δει, ας πούμε, απάντηση, ξέρω εγώ, respect, καλές επιτυχίες να έχει, μπράβο που τα κατάφερες, δεν κάνω συνεργασίες αυτόν τον καιρό. Δεν κάνω συνεργασίες, όχι με σένα. Με κανέναν, αδερφέ. Δηλαδή, δεν έκανα συνεργασίες με κάποιον άλλον, όχι. Δεν έκανα συνεργασίες από επιλογή μου, έτσι. Οπότε όλα καλά, δεν είναι ότι εγώ ρε φίλε μου στέλνανε για συνεργασίες και του λέγανε άντε γάμισο ρε βλάκα. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβες. Πολύ respect που λέγω, έχω respect ρε σαν άτομο, καταλάβες. Δεν με νοιάζει, όποιος κάνεις, τα έχεις καταφέρει, οκ, δεν είναι ότι θα σε βάλω και στον κύκλο μου, επειδή έγινες διάσημος.
Είναι διάσημος, αλλά εγώ θα ζηλέψω. Μπράβο σου, μακάρι καλές επιτυχίες να έχεις. Μακάρι να τρως όχι στο τραπέζι μου. Στο τραπέζι μου θα τρώνε οι δικοί μου που ξέρω ποιοι είναι, ξέρω γιατί είναι στο τραπέζι μου και ξέρω ότι αξίζουν να τρώνε από το τραπέζι μου. Κατάλαβες, γιατί ρε φίλε, εσύ μπορεί να κάνεις και καριέρα επειδή πουλήσεις τη μάνα σου. Κατάλαβες. Δεν θα σου πω, θα σε επικροτήσω επειδή πουλήσεις τη μάνα σου και είσαι διάσημος. Είσαι διάσημος, με ποιο κόστος όμως είσαι διάσημος. Τι έκανες για να γίνεις διάσημος. Κατάλαβες, εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ τι έκανες για να γίνεις διάσημος παρά πόσο διάσημος είσαι. Κατάλαβες, οπότε στο τραπέζι μου αυτοί που κάθονται πρέπει να ξέρω γιατί είναι στο τραπέζι μου. Κατάλαβες, τυχαίρι να είμαι στο τραπέζι με τους καλύτερους, αλλά ο λόγος που είμαι στο τραπέζι με τους καλύτερους δεν είναι επειδή είναι καλύτεροι. Είναι επειδή το αξίζουν. Δεν είναι τυχαία οι καλύτεροι. Είναι οι καλύτεροι γιατί για να φτάσουν σε αυτό το σημείο η ζωή τους έφτασε να γίνει okay. καλύτερη. Κατάλαβες. Okay. Έχω μια ερώτηση για σένα και μετά μια που αφορά και τους τρεις σας. Είπες πριν ότι θες να γίνεις νούμερο ένα στον κόσμο. Ποιοι είναι οι λόγοι, ρε παιδί μου, για τους οποίους θες να γίνεις και έχει να κάνει, ας πούμε, με τη φήμη, με το να δώσεις κάτι στον κόσμο, με το να σε αναγνωρίσουν. Και το δεύτερο part, αν πιστεύετε, ρε παιδί μου, ότι για να καταφέρει κάποιος κάτι μεγάλο πλέον, πρέπει εντός εισαγωγικών να στηρίζεται αυτοσεαυτόνομες ομάδες που δημιουργούνται έτσι απαρείστικα από το μηδέν, χωρίς να βασίζεται, ας πούμε, απαραίτητα σε κάποιο μεγάλο ή μια εταιρεία οτιδήποτε. Γιατί νομίζω είστε παιδιά που έχετε περάσει από αυτή τη φάση και το ζείτε έτσι και το δουλεύετε. Εκεί πετύχαμε. Ναι. Έτσι πετύχαμε και έτσι ήταν η φάση. Αυτό κάναμε τόσα χρόνια. Αυτό είναι. Ναι. Οι εταιρείες μπήκαν στο παιχνίδι μετά το 2019. Οι εταιρείες δεν μας θέλαν. Εμείς αναγκαστικά το κάναμε μόνοι μας. Γιατί δεν είχαμε και άλλη λύση. Και να θέλαμε να το κάνουμε κάποιον άλλον. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος να θέλει να το κάνει μαζί μας. Επειδή ήταν κάτι άγνωστο, ας πούμε. Μπρο, δεν μας θέλανε. Δεν το θέλανε αυτό το πράγμα. Δεν το θέλαν, τους αναγκάσαμε. Μας τότε πρέπει να το κράτησμα. Αδερφέ, τους αναγκάσαμε να το θέλουμε. Με πολλές δυσκολίες και με πολλές θυσίες και με πολλές μαλακίες. Εγώ σου λέω, αντικειμενικά έχουν περάσει φάση της ζωής μου που να ξυπνάω σήμερα και να λέω, λες να είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Να πάω να γαμηθεί. Κυριολεκτικά. Σε ποιες εταιρείες. Εδώ εγώ ρε παιδιά έπαιζα στα κλαμπ και μου επιτρέπανε τα μαγαζιά, όχι οι δισκογραφικοί. Δύο τραγούδια μου λίγα παίξτρα. Άμα παίξει. Τρίτο, κατεβαίνεις από τον booth. Κατάλαβες και τους βλέπεις τώρα ξαφνικά, ενώ κράζαν όλοι. Παίζουνε τραπ. Εδώ... Είναι αλήθεια, το έχω ζήσει και εγώ με τον Στέφανο. Είχανε δουλειές για να παίζει τραπ. Κατάλαβες. Δηλαδή, και τώρα που είπα, ας πούμε, εγώ ότι είναι νούμερο ένα DJ, είναι πολλοί DJs τώρα και λένε τι μαλέκα είναι ο Σιμπόι. Κατάλαβες. Γιατί το λένε αυτό, γιατί δεν ξέρουν να σέβονται. Έτσι, γιατί αυτός εδώ ο μαλάκας. Βάζει μέσα και το struggle, ας πούμε. Αδερφέ, ναι! Έχει κάνει struggle, βρε μαλάκα, για να βγαίνεις εσύ να παίζεις τώρα εδώ πέρα και να παίζεις το μεροκάματο. Πρέπει να σέβεσαι, ρε φίλε. Πρέπει να σέβεσαι. Δεν σου είπα, ρε μπρο, δώσε μου λεφτά. Ναι. Απλά πρέπει να σέβεσαι. Σεβάσου, μάθε να σέβεσαι καταρχήν σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορείς να πάρεις σεβασμό αν δεν ξέρεις να σέβεσαι. Πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι να σέβονται. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που υπάρχει στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή και στη νέα γενιά. Δεν ξέρουν να σέβονται. Παλιά ο σεβασμός ήταν το α και το μ καταρχήν. Δεν μπορείς ρε φίλε να χάσεις μουσική του δρόμου και να μην σέβεσαι, γιατί ο δρόμος είναι ο σεβασμός, το νούμερο ένα πράγμα. Έτσι, αν δεν ξέρεις να σέβεσαι, πρώτον δεν είσαι από τον δρόμο. Μην το παίζεις από τον δρόμο αν δεν ξέρεις να σέβεσαι. Σεβασμός είναι το νούμερο ένα. Στον δρόμο σέβονται μέχρι και τους αντιπάλους τους. Ναι, γιατί ξέρουν το struggle του αντιπάλου του. Κατάλαβες. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που μισείς, ναι, το μισείς για τον ΑΒΓ, αλλά και για τον ΑΒΓ, λέγω το σέβεσαι. Κατάλαβες. Αλλιώς δεν πας μπροστά. Αλλιώς δεν μπορείς, ρε φίλε, να πας μπροστά στη ζωή σου αν δεν σέβεσαι. Θα πας για ένα χρόνο, για δύο, πού θα πας όμως, ρε φίλε. Θα κοπεί. Κατάλαβες. Άμα δεν σέβεσαι, δεν θα σε σεβαστούν. Θα έρθει η ώρα που δεν θα σε σεβαστούν. Όταν θα χρειαστείς να σε σεβαστούν. Οκ. Okay. Και σχετικά για να το κλείσουμε και αυτό με το νούμερο ένα στον κόσμο, ρε παιδί μου, θες να μας το εξηγήσεις λίγο. Τι εννοείς, ας πούμε, να σε μάθεις όλο τον κόσμο, να περάσεις π.χ. τα όποια, δεν ξέρω εγώ, μηνύματα θες, τον ήχο σου. Θα σου πω. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Εγώ είμαι ένας περίεργος καλλιτέχνης. Και ο λόγος που είμαι περίεργος είναι γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο στον κόσμο. Τουλάχιστον που έχω κάτσει εγώ στο ίδιο τραπέζι δεν υπάρχει, αλλά ίσως κάπου εκεί έξω να υπάρχει, ο οποίος δεν του αρέσει η φήμη. Okay. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει η φήμη. Κατάλαβες. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες όταν ξεκινάνε να κάνουν μουσική είναι γιατί θέλουν να γίνουν διάσημοι. Mm-hmm. Έτσι. Και με το που γίνονται διάσημοι, το πρώτο πράγμα που είναι να εκμεταλλευτούν είναι η διασημότητά τους. Κατάλαβες. Για τις γκόμενες, για τα τσάμπα εδώ, τσάμπα εκεί. Κατάλαβες. Εγώ δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος. Δηλαδή, εμένα είναι το χειρότερό μου.
Κατάλαβες, θα σου πω, δεν μ' αρέσει. Δεν έχω πρόβλημα όταν βλέπω αληθινούς μου fans και έρχονται να βγάλουν μια φωτογραφία για τέτοια γουστάρω, γιατί έχω connection μαζί τους. Αλλά όταν έρχονται άλλοι που. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, άμα είναι fans μου άλλος. Άμα είναι δικός μου. Έρχονται για να μου βγάλουν φωτογραφία και εγώ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα έχω καταλάβει αν αυτός απλά ξέρει το Sinboy. Ή αν είναι. Είναι die hard, αν είναι συνέσιο, κατάλαβε. Το ξέρω instant. Μόνο πώς θα μου μιλήσει, κατάλαβε. Μόνο τον τρόπο που θα μου μιλήσει, που θα έρθει εκεί κοντά μου, έχω καταλάβει αν είναι συνέσιο ή απλά κατάλαβε. Όταν μου έρχεται αυτός που απλά ξέρει ότι είμαι ο Sinboy, μου τη σπάει. Δεν μου αρέσει. Κατάλαβε. Δεν είμαι τύπος που χαιρμά. Είμαι διάσημος με αναγνωρίζουμε και ένα χέρμα από τα αυτιά μου. Κατάλαβε. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Και πόσο μάλλον δεν μου αρέσει να με ξέρουν και σε όλο τον κόσμο, γιατί εγώ θέλω να πηγαίνω και κάπου που να με ξέρουν. Ναι, εντάξει. Κατάλαβε. Θα σου πω γιατί στην Ελλάδα έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να βγαίνω. Μα να εγώ κάνω μπαν, έχω πίκα σου με στο λαιμό εδώ. Κατάλαβε. Μα να γνωρίζει από 10 χιλιόμετρα μακριά, όχι Sinboy. Κατάλαβε. Όπου και να πάω. Αυτό τη πάει λίγο. Δηλαδή να πει θέλω να πάει για ένα καφέ, ρε φίλε. Ναι, ρε, φουλ μου τη πάει. Δεν μ' αρέσει, ρε. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Κατάλαβε, είναι κάτι που έρχεται με αυτό που κάνω και το αποδέχομαι. Δεν το κράζω. Το αποδέχομαι και δεν θα κράξω και αυτό που δεν είναι φαν μου και θα έρθει να μου πει φωτογραφία. Δεν θα μ' αρέσει κιόλα. Αλλά δεν θα το. Θα του φέρθω με disrespect. Γιατί το έχω αποδεχτεί. Ρε, μπορεί αυτή είναι η δουλειά μου. Τι να κάνω. Τα ήθελα. Κατάλαβε, τι θέλω να σου πω. Ναι, αλλά deep μέσα μου η πραγματικότητα είναι. Ότι δεν χαίρομαι κιόλας που είμαι διάσημος, απλά το αποδέχομαι ότι είμαι διάσημος. Είναι κομμάτι αυτού που κάνεις. Αυτό το έχω αποδεχτεί, δεν χαίρομαι. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή. Το χαίρομαι που είμαι διάσημος και το έχω αποδεχτεί που είμαι διάσημος. Αυτά εδώ μπορεί να ακούγονται παρόμοια, αλλά είναι η διαφορά τεράστια. Οπότε, εγώ όταν λέω να γίνω νούμερο ένα στον κόσμο, ο λόγος που το λέω αυτό είναι ρε φίλε, γιατί πιστεύω σε μένα και στην ομάδα μου και στο vision μου και πιστεύω ότι εγώ εάν πω θα κάνω κάτι δεν σταματάω. Δηλαδή έχω περάσει πολλά τεστ στη ζωή μου και ξέρω ότι δεν σταματάω να φτάσω εκεί που θέλω. Οπότε εγώ έχω πάρει ένα προορισμό τώρα και συνεχίζω ευθεία χωρίς να σταματήσω. Ο λόγος δεν είναι γιατί θέλω να γίνω διάσημος. Ο λόγος δεν είναι γιατί θέλω να περάσω κάποια μηνύματα. Κατάλαβες, γιατί δεν είμαι και ο Τσεκεβάρα. Ναι, εντάξει, δεν είσαι ο Απόστολος. Ναι, αυτό ακριβώς ρε φίλε, εγώ για λεφτά το κάνω. Κατάλαβες, εάν μπορώ βέβαια να περάσω και κάτι καλό από αυτό, να αφήσω και κάτι καλό, προσπαθώ. Δεν είμαι και ο καλύτερος για να το κάνει αυτό. Κατάλαβες, θα σου πω. Έκανα hit με τις μεγαλύτερες καφρίλες. Δηλαδή, η καριέρα μου είναι με drugs, πουτάνες και δηλαδή δεν τι να σου πω εγώ ότι είμαι το άτομο που θα σας φέρω τα μηνύματα. Όχι ρε φίλε, εννοείται. Από εκεί και πέρα, εάν μπορώ κάτι καλό, όταν μπαίνει κάτι καλό στη ζωή μου και ξέρω όπως όταν μπήκε η εκκλησία στη ζωή μου και κατάλαβα τι είναι η εκκλησία, προσπάθησα να το δείξω προς τα έξω, γιατί το θεωρώ ρε φίλε ότι κάνω και ένα καλό πάνω στη μαλακία μου, ρε φίλε. Okay. Καταλαβες. Έτσι το βλέπω. Αλλά δεν το βλέπω ότι έχω έρθει εδώ πέρα να περάσω τα μηνύματα. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, ρε φίλε, έχω ένα μεγάλο στόχο που ξέρω ότι δεν πρόκειται να σταματήσω ούτε εγώ, ούτε οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου μέχρι να το φτάσουμε. Έτσι. Εάν θα το φτάσουμε, εγώ πιστεύω ότι θα το φτάσουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι φέτος του χρόνου του, σε 5 χρόνια. Εδώ είμαστε, δεν βιαζόμαστε. Καταλαβες. Δεν θα το κάνουμε αρπακόλα. Όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Καταλαβες. Αλλά πιστεύω, επειδή βλέπω και πού είναι το υπόλοιπο level, δηλαδή. Θα μπω να ακούσω τι γίνεται στην Αμερική. Έχω μπει, έχω ακούσει τον Travis Scott, τον Drake, τους έχω ακούσει. Ξέρω που είναι το level τους, καταλάβεις. Και ξέρω ότι δεν είναι ένα level που δεν το έχουμε. Και ξέρω ότι δεν είναι ότι αυτοί μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Ξέρω ότι μπορούμε να σκεφτούμε να κάνουμε πολύ πιο έξυπνα πράγματα από αυτούς. Κατάλαβες, τους βλέπω και αυτοί κάνουν συνέχεια την ίδια λούπα. Κατάλαβες, έχουν φυλακιστεί αυτή τη στιγμή όλοι οι artists στη λούπα τους. Κατάλαβες, και εγώ τους βλέπω από μακριά. Βλέπω τι κάνουν, βλέπω που είναι και βλέπω τι κάνουμε και που είμαστε. Και λέω, φίλε, το έχουμε το potential να το κάνουμε. Έτσι, και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να το κάνουμε. Αν αυτό θα είναι με ελληνικά, με αλβανικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι απ' όλα έχει το μενού. Αυτό. Έχει και αυτό το αβαντάζ. Ακριβώς, ρε φίλε, που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα το αλβανικό μου αδβαντάζ και έχω πολύ αδβαντάζ στο αλβανικό, δεν έχω λίγο, να ξέρεις. Απλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει γιατί είχα ανοιχτούς λογαριασμούς εδώ που τώρα τους έκλεισα για μένα. Δηλαδή αυτό που ήταν να κάνω, το έκανα. Δηλαδή αυτό που ήθελα πραγματικά ήταν το C-Nation να συνεχίσει να μένει περήφανο. Νομίζω το έχει καταφέρει αυτό. Αυτό που... οπότε για μένα τελείωσε. Αυτό ήταν όλα τα άλλα. Εννοείται ότι έχω και πάρα πολλούς άλλους ανοιχτούς λογαριασμούς, αλλά δεν τους παίρνω τόσο σοβαρά όσο νομίζουν αυτοί. Πάνω σε αυτό με το C-Nation που λες,
Μου είχε κάνει εντύπωση όντως ότι ακόμη και στη φάση που όλοι σε κράζαν, ας πούμε, σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, κατάλαβες πως το λέω online. Ναι, ναι, αδερφέ, κράζαν τους φάνς μου. Δηλαδή, εμένα μου στέλναν φάνς μου τώρα και μου λέγανε δεν μπορώ να ακούσω, ας πούμε, στο σχολείο το κομμάτι σου ότι με κράζουν όλοι. Αυτό. Ακόμα κατάλαβες, και εκεί όμως, δηλαδή, εγώ έβλεπα ότι υπήρχε τρομερό. Δεν αλλάζανε, δεν αλλάζανε. Σα πόρτα από κάτω. Κατά, ναι. Το ξέρανε, ρε. Αφού οι φάνς μου, δηλαδή, άμα έβλεπε, ανεβάζανε βίντεο στο TikTok, όταν του είπα, λοιπόν, τώρα που βγαίνει το άλμπουμ, γαμηθείτε να κάνετε βίντεο στο TikTok να το προωθήσουμε. Και το προωθούσαν και λέγανε το καμπάκ, έρχεται το καμπάκ, έρχεται το καμπάκ. Και κάθε βίντεο που ανέβαζε φαν μου και έλεγε το καμπάκ από κάτω, υπήρχαν άτομα να τον κράζουν. Κάτι, καμπάκ, ρε βλάκα, ακόμα συμπού, ακού, δεν θα κάνει καμπάκ ποτέ στη ζωή του, κατάλαβε. Αυτού ήθελα να γαμίσω. Ήθελα να γαμίσω του haters, του Ination. Κατάλαβε, γιατί μου την έσπαγε, γιατί εμένα, αλλά πε μου ό,τι μαλακιά θε. Τσ' έχω γραμμένο. Δεν μπορεί να πει κάτι που μπορεί εμένα να με. Να με αγγίξει, καταλάβεις. Εγώ ξέρω ποιος είμαι, ξέρω από πού έχω έρθει, ξέρω πού έχω φτάσει, ξέρω τι έχω κάνει. Αν φτάσω από εδώ, μέχρι εδώ έχω το κούτελό μου καθαρό. Κατάλαβες, ξέρω ποιος είμαι. Δεν μπορείς να μου πεις κάτι, ποιος είσαι εσύ. Κατάλαβες, δηλαδή, για να μου πεις εμένα κάτι και να το πάρω σοβαρά, πρέπει τουλάχιστον, ρε φίλε, να είσαι πολύ μετρήσιμος. Υπερβολικά πολύ, αλλά πολύ μετρήσιμος ή σε λεφτά. Γιατί εγώ δεν το μετράω όπως μετράς σε λεφτά. Έτσι. Σε πράξεις. Ποιος είσαι. Όχι πόσα έχεις. Σε ποιος είσαι. Θα ξέρω ποιος είσαι και όταν ξέρω ποιος είσαι και όντως είσαι κάποιος που αξίζεις να είσαι αυτός που είσαι, τότε θα το σκεφτώ να πάρω σοβαρά τη γνώμη σου. Mm-hmm. Κατάλαβες. Αλλά εάν δεν είσαι κάποιος, ρε φίλε, με λόγο, αρχίδια και κούτελο, πες ό,τι θες. Δεν πάει να είσαι δισεκατομμύρια, δεν μου λέει τίποτα. Που θα τα πάω. Ο Μέγας Αλέξανδρος όταν πέθανε, ζήτησε να το κάνουν σε όλη την πόλη με το φέρετρο και να έχει το χέρι του έξω γιατί ήθελε να δουν όλοι ότι έφυγε χωρίς να πάρει τίποτα μαζί. Και ο πιο πλούσιος από όλους. Άμα πιο πλούσιος από όλους, το τελευταίο πράγμα που σκέφτηκε πριν πεθάνει ήταν και τι κατάλαβα. Τι να μου πεις εσύ, ρε μπρο. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος μου είπε αυτό δεν είναι τίποτα, έλα πες μου εσύ ότι μαλαγία δες. Κατάλαβες. Και δεν είναι ότι εμείς θα τα βγάλουμε τα φράγκα και πιο πολλά από όλους θα βγάλουμε φράγκα και ξέρεις γιατί. Γιατί στα αρχίδια μας τα φράγκα, ρε φίλε, τα θέλουμε, αλλά δεν τα πουλάμε όλα για τα φράγκα. Mm-hmm. Κατάλαβες. Αυτή διαφορά έχει η ομάδα μου, ρε φίλε, με τις υπόλοιπες ομάδες και αυτό εκτιμάω στους γύρω μου τους ανθρώπους. Είναι, θέλω ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν, αλλά όχι, ρε φίλε, να τα πουλάνε όλα για να πετύχουν. Όχι όλα. Δηλαδή το πάνι αυτούς είναι να πετύχουνε και το πάνι αυτούς είναι τα λεφτά. Ναι, τα θέλουνε, αλλά ρε φίλε έχουνε πάνω άλλα πράγματα. Κατάλαβες, έχουν okay. Πρώτα την οικογένεια, κατάλαβες, έχουνε άλλα πράγματα ρε φίλε. Έχουνε το σεβασμό, έχουνε... πώς λέγεται αυτή η σωστή λέξη, την είπες στο πλοίο της προάλλες. Μέσα. Όχι, είπες μια σωστή λέξη. Αξιοπρέπεια. Okay. Λοιπόν... Έχουν αξιοπρέπεια, κατάλαβες, θέλω να έχουν όλα αυτά και μετά να έχουν τη φωτιά μέσα τους για τα λεφτά και για τα hits και για όλα αυτά. Αυτό. Okay. Άλλη μια ερώτηση που πάει και στους τρεις σας, αλλά ο καθένας φαντάζομαι μπορεί να τα απαντήσει από διαφορετικό πόστο. Το TikTok πόσο ρόλο παίζει πλέον στην προώθηση της μουσικής. Είτε για ένα κομμάτι, ξέρω που μπορεί να φορεί σε ένα, είτε για ένα beat, είτε για οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τώρα είναι το top. Δεν υπάρχει. Χωρίς το TikTok δεν πάει νομίζω. Αρκετά παίζει ρόλο, αλλά να σου πω κάτι. Έχω δει το τελευταίο καιρό ότι και μερικά που μπορούν να πάνε στο TikTok. Δεν σημαίνει ότι θα πάνε και νούμερο ένα και θα πάνε τρένο. Πάνε στο TikTok. Πάνε στο TikTok. Αλλά βοηθάει όμως πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ. Εννοείται εντάξει. Σίγουρα σε βλέπει κόσμος, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει προβολή άμα πάει ένα βίντεο καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάει και νούμερο ένα. Γιατί μπορεί να είναι, α πούμε. Καλά, εκείνα τα 10 δευτερόλεπτα που θα παίξουν και μετά τα άλλα δευτερόλεπτα του κομματιού να μην είναι. Παρόλο που αυτά που έχουν παίξει στο TikTok παίζουν και στο YouTube. Πολύ σωστά. Λάβω ότι έχουν παρατηρήσει τα πιο πολλά κομμάτια. Ναι. Okay. Αλλά όχι Spotify, ας πούμε τόσο. Το Spotify είναι εντάξει, που λες και εικόνα τώρα στο YouTube. Να. Το Spotify είναι άλλη κατηγορία, τελείως. Okay. Okay. Εντάξει, εμάς στην προκειμένη περίπτωση το TikTok ήταν το, ναι. Το promotion. Το παίξε πολύ. Εγώ του το είπα. Πολύ καλά. Εγώ το είπα. Του ό,τι λέω, εκείνη η φάση, ας πούμε. Ρε, του είπα, ρε, έχεις καταλάβει, του λέω. Το TikTok μας έσωσε τη ζωή, του λέω. Γιατί εγώ ειδικά, δεν ξέρεις τώρα κάτι σαν το μπαν που είχα τώρα από τις platform. Εντάξει, μην πάμε σε αυτή την τέτοια. Ναι, έχεις μιλήσει πολλές φορές για το σαν. Άσο τώρα, κατάλαβες, γιατί μπαίνουμε σε κακά mood, κατάλαβες. Και κάθε φορά που τα λέω, δεν με πιστεύει κανείς, κατάλαβες. Οπότε γάμισε το, αλλά στο λέω ότι υπήρχαν και το TikTok δεν είναι η μόνη πλατφόρμα που δεν έχει κανείς έλεγχο. Και γι' αυτό θέλω να την κλείσω.
το TikTok. Είναι στα δικαστήρια. Προσπαθούν να το κλείσουν. Ευτυχώς το πρόλαβα. Ναι, και πρόλαβα το TikTok πριν κλείσει. Και του λέω, μαλάκα, εδώ είμαστε. Του λέω, θα δεις όταν ήρθε η Ελλάδα, θα το πάω τρένο. Νομίζω έχει αντικαταστήσει λίγο, γιατί είναι διαφορετικό, αλλά αυτό που, ας πούμε, που σου έδινε κάποτε το κλιπ σαν εικόνα, το προωθείς έτσι σε μικρότερη διάρκεια και με μικρότερο budget. Κάποτε ήταν το leak, ρε φίλε, στο YouTube στα κομμάτια. Μπράβο, δηλαδή με τον Έντι βλέπαμε τα leak βίντεο. Πολύ σωστό. Που παρόλα αυτά, εγώ να ξέρεις, το νιώσα πολύ, γιατί είδα ένα λικαρισμένο βίντεο στο YouTube που είχε πάει 60.000 και λέω, τι φάση, λέω, φαντάζομαι, έχει πάει το leak εδώ πέρα τώρα που έχουν πέσει τα leak 60.000, φαντάσου λέω πώς θα πάει. Αλλά εγώ, αδερφέ, να ξέρεις, το περίμενα ότι θα το κάνει το comeback κάποια στιγμή. Δηλαδή, ονειρευόμουν τον εαυτό μου μαζί του να είμαστε σε tour και να τα γαμάμε όλα. Και ξέρεις τι, και εγώ τρελός φαινόμουν όταν το έλεγα αυτό. Γιατί πάνω στην τρέλα του. Λέγανε και εμένα τρελό, κατάλαβες. Δηλαδή, και εσείς παίζεις που σας το πάλες, ντάγκα. Άσε το παιδί να μην. Εγώ είμαστε φάση. Ναι, αλλά πότε ρε παιδί, κατάλαβε. Πότε θα γίνει. Όχι, δεν πήγε, κοίτα, να είμαστε αντικειμενικοί για να λέμε τα πράγματα του όνομά του, δεν πίστευε κανείς ότι θα γίνει το καμπό. Κανείς. Εγώ το πίστευα. Και εγώ το πίστευα. Εμείς το πίστευα. Δεν πίστευα. Η μουσική ω βιομηχανία στην Ελλάδα έχει αλλάξει παιδιά πάρα πολύ. Εγώ καλά. Άρα, άμα πάμε τώρα. Άμα πάμε. Τι ακούγεται αυτή τη στιγμή. Για μία εβδομάδα. Το χι τη Ελλάδα ποιο είναι καθένα. Υπάρχει. Καταρχήν από την άρχη. Να πούμε και αυτό. Να πούμε και αυτό. Το καλλιέντε. Okay, okay, okay. Υπάρχει άλλο. Okay, okay, άρα δεν υπάρχει ρε διάλογο. Άρα δεν υπάρχει. Το hit της Ελλάδας το μεγαλύτερο πρώτα είναι το Gigi. 100.000. 95. Έτσι, μετά είναι το Μαμά που άλλαξε όλη την κουλτούρα. Και μετά είναι το καλλιέντε. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Εντάξει, τα λέω άλλο. Δεν υπάρχει άλλο κομμάτι. Απλά σου κάνω μια διάγνωση. Ναι, ναι, μαζί σου, μαζί σου. Απλά δεν υπάρχει μετά από αυτά τα τρία. Δεν υπάρχει άλλο κομμάτι. Το Μοντεκρίστο, το 4. Μαζί σου, μαζί σου, μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Δεν υπάρχουν και άλλα τέτοια. Καταλαβαίνουμε τι. Δεν υπάρχουν massive hits, bro. Γιτάρουν. Και ποια είναι η διαφορά. Αυτό ήθελα να σα πω λοιπόν. Όπως ο κάποτε έλεγε ρουβά, α πούμε, αυτό εννοεί. Όχι, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα. Άγγορε, θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ. Τι λέει τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Όταν μπαίνει σε μια δισκογραφική και δίνει τη δισκογραφική το κομμάτι σου, έχει την ικανότητα να σε βάλει στο auto play. Δηλαδή, τι γίνεται. Εγώ τι προάλλε έχω γαμάτι. Έτσι. Και είχα βάλει εκεί πέρα στο αμάξι. Έτσι. Συνθήκες να παίζει. Μετά το συνθήκες. Το αγαπημένο μου κομμάτι. Οκ, μετά το συνθήκες και εμένα. Μετά το συνθήκες άρχισε να μου παίζει κάτι μόνο του, ρε. Άρχισε να μου παίζει κάτι άκυρα κομμάτια. Που δεν θέλω να τα ακούσω, ρε. Ναι, ρε. Βγαίνω, φύγε, ρε. Βγαίνω, αλλάζω, ξέρω εγώ, χάσλα. Βάζω χάσλα. Επόμενο κομμάτι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, κατάλαβες. Αυτό το λέω για να καταλάβεις τι. Εκεί πέρα πήγα να σπάσω το κινητό μου από τα νεύρα μου. Κατάλαβες γιατί συνειδητοποίησα, ρε φίλε. Και εγώ που εγώ το ήξερα ότι είναι το πρόβλημα μιας εταιρείας. Αλλά συνειδητοποίησα, ρε φίλε, πώς χιτάρουν αυτή τη στιγμή τα κομμάτια, ρε φίλε. Δηλαδή, αναγκαστικά plays. Δηλαδή, άλλο ρε φίλε να ακούσω εγώ το κομμάτι σου επειδή είναι hit. Ναι. Και άλλο να στο κάνω εγώ hit. Κατάλαβες. Okay, και αυτή ήταν η μαγεία που κάναμε εμείς με το Σεξάκι. Άμα μπεις να δεις τα στατιστικά στο Σεξάκι, το ξέρω ότι έχει 1 million search. Ένα million άτομα πατήσανε Simboy, DJ Stefan Σεξάκι. Καταλαβαίνεις, δεν το άκουσαν αναγκαστικά το κομμάτι. Θέλανε να το ακούσουνε. Θέλανε να το ακούσουνε, κατάλαβες. Άλλο ρε φίλε το hit, συγγνώμη, που κάνουν αναγκαστικά hit. Και άλλο, δηλαδή έχει ωραίο vibe το κομμάτι και επειδή το έχεις όλη τη μέρα στο replay και το ακούς παντού, σου μένει στο κεφάλι και έχεις ωραίο vibe. Και άλλο το hit που το χιτάρεις εσύ, το ακούς όλη μέρα, το παράς παντού. Κατάλαβες αυτά τα κομμάτια λοιπόν από την Ελλάδα και είναι κάτι που καταφέραμε το Σεξάκι και νομίζω και τα νούμερα που έχουμε κάνει για τα νούμερα της εποχής τώρα, δηλαδή σε 2 εβδομάδες 3 μίρια, εγώ δεν έχω δει κάποιο άλλο κομμάτι να έχει 3 μίρια. Έχουν πέσει και πάρα πολύ τα νούμερα. Χωρίς πρόμο, χωρίς τίποτα. Ναι, αλλά και με πρόμο δεν έχω δει να έχουν τέτοια νούμερα. Και χωρίς εταιρεία. Παιδιά, εγώ αυτό το κόλλημα που έφαγε το προφίλ μου στο Spotify με τα νούμερα όταν βγήκε, δεν το έχω ξαναδεί σε κυκλοφορία μου. Μα την Παναγία. Λάγκαρε το σύστημα. Δεν μιλάω για τα πολλά τα streams. Δεν μου εμφανιζόταν, δηλαδή μου έκανε τρελά πράγματα. Δεν έπαιζε στην αρχή, άμα θυμάσαι. Ναι, δεν έπαιζε στην αρχή το Σεξάκι. Πολύ κόλλημα, δηλαδή. Δεν εμφανιζόταν στο προφίλ μας. Μου στέλναν μηνύματα και μου λέγανε δεν παίζει. Πατάγανε, το έδειχνε, πάταγε play και δεν έπαιζε. Μετά κατέβηκε από το πουθενά, από το iTunes.
το κομμάτι μας. Δηλαδή, α, το είχατε γράψει αυτό κάποια στιγμή. Από το πουθενά, απλά κατέβηκε από το iTunes. Τις πρώτες, φαντάζομαι ότι εμείς πήγαμε νούμερο ένα στο YouTube με σαν τον το κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορούσε να το βρει το κομμάτι μετά το κάνει search. Δεν μπορούσε να κάνει search. Και μετά, όταν πήγαμε νούμερο ένα στα trends, ο αλγόριθμος του YouTube ένιωσε ότι πρέπει να το φτιάξει. Δηλαδή εμείς μετά από μια εβδομάδα κατάφερε το σεξάκι να μπορεί να βγαίνει στο search. Δηλαδή πήγαμε νούμερο ένα, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό. Νούμερο ένα με σαν τον παν. Δεν παίζει να έχει ξαναγίνει. Νούμερο ένα με σαν τον παν. Και γενικό σαν τον παν. Ναι, και μόνο ήταν, ναι, αυτό. Σαν τον παν παντού. Σαν τον ουάν είναι. Σαν τον ουάν, αυτό. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Θέλω να μου πείτε αρχικά αν έχετε κάνει κάτι έτσι περίεργο, σαν στο tour, ρε παιδί μου, σε κάποιο μαγαζί, κάποια περίεργη είσοδο, κάποιο περίεργο σκηνικό, δεν ξέρω. Σου είπε πριν το περίεργο. Που φεύγω και κατουράω εγώ τρέχω. Σου είπε πριν, φαντάζομαι να κάνει live και να μην έχει DJ. Και εγώ δεν το ήξερα, ήμουν έτσι. Κατά τη διάρκεια δηλαδή. Ναι, ρε, κατά τη διάρκεια σου λέω. Ήμουν έτσι τραγούδακα και απλά γυρνάω πίσω να του πω κάτι. Κάποιο μου ζήτησε το τσάο μπέλα, ρε. Λε είναι μέρο του show, ξέρω. Ήθελα να μπορεί να βάλει το τσάο μπέλα, ρε. Και γυρνάω να του πω να βάλει το τσαμπέλα και δεν υπάρχει DJ στο booth, ρε. Πέρασε από μπροστά του εκεί πάνω στο stage. Ναι. Και είναι ένας άλλος που τον έβαλε εκεί πέρα και βλέπω εγώ τον DJ του μαγαζίου εκεί πέρα και λέω πού είναι ο Κώστας. Τα είχα τακτοποιήσει εγώ, ρε. Τα είχα αφήσει εγώ. Okay. Στόχο πήρε, φίλε, ναι, αυτό που λέγαμε πριν. Άμα πας μία φορά για κατούρημα με μπύρα, μετά όλο το βράδυ θα κατουράς. Ναι, αλλά αυτή την πρώτη θα κάνεις, δεν θα πας. Όχι, πρέπει να κρατηθείς. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ, τώρα. Τι είναι. Εντάξει, θα μπορεί να κρατήσει μέχρι ένα σημείο. Δεν γίνεται. Και τι, θα συνεχίσει να πίνει και να κρατιέσαι. Πώς θα γίνει αυτό. Μέχρι να βγει το show, εντάξει, το περίεργο, α πούμε, εμένα μου έχει τύχει στη Θεσσαλονίκη, στο live στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχα από πού να μπω. Γινόταν σπουτάζ, δεν το πίστευε ούτε αυτή η ρε που μας έκλεισε. Μας είχε κλείσει σε ένα πάρκο, κάτι έτσι. Ναι, δεν το πίστευε, ρε. Σε πάρκο. Ναι, σε πάρκο. Τέτοιο ρε, πώς είναι αυτό μετά. Α, ναι, ναι, ναι. Λούνα Πάρκ. Ναι, σε ένα Λούνα Πάρκ στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τώρα. Και αυτή έκλεινε πάρα πολλούς εκεί πέρα, ρε. Κατάλαβες, και είχε στάνταρ κοινό που πήγαιναν. Και όταν με κλείνει εμένα, έγινε τώρα το σπουτάνο στο κάγκελο και αυτή δεν μπορούσε να το πιστέψει. Και δεν είχαμε πώς να μπω μέσα για να κάνω το show. Γιατί και πήγε και φώναξε γερανούς τη οικοδομή, ρε. Και με ανέβασαν εμένα πάνω και με πήραν έτσι. Απάντησε. Υπάρχει το βίντεο. Υπάρχει το βίντεο. Ναι, ρε, και με πήραν πίσω και με έβαλαν στο stage. Έτσι. Κάτσε, μπρο. Τι κρατιό σου, ρε. Από το γερανό, εγώ έτσι. Και δεν ξέρει ποιο είναι το κορυφαίο. Ότι ο Πάρης τότε που ήταν DJ μου είχε πατήσει play στο κομμάτι. Ωστε ήμουν πάνω. Εγώ ακόμα ερχόμουν και εγώ τώρα εκεί πάνω τα είχα δει όλα, ρε. Τα είχα δει όλα και. Και προσπαθούσα να τραγουδήσω και το κομμάτι μέσα σε όλα αυτά πάνω στο κερανό. Όχι. Αυτό πάντα δεν πρέπει να το έχει κάνει άλλο στον κόσμο. Ρε αδερφέ, όχι. Όταν έπαιζα σε ένα μαγαζί στον Γκάζι, τότε μόλις είχε βγει το μαμά και είχαμε κλείσει ένα live τότε, το 19. Δεν υπερβάλλω. Η είσοδος τώρα ήταν 10 μέτρα από το booth. Έκανα 10 λεπτά να φτάσω στο booth. Δεν καταλαβαίνει τι είχε γίνει. Δηλαδή ήταν πολύ ακραίο. Δεν χώραγε. Ήταν όλοι έτσι. Έτσι. Πήγα από το έτσι. Επειδή αναφέρατε πριν, παιδί μου, για το όταν έγραψε το σεξάκι που ήταν τα γενέθλια του Ματ και όλοι το ξέρετε πολύ καλά, θέλει το καθένα, παιδί μου, να μας πείτε βασικά ένα σκηνικό που θυμηθήκατε στο τηλέφωνο, μπορείτε να μας πείτε. Σε αυτό το τετράωρο. Φυσικά πώς την είχε ζήσει, ρε παιδί μου. Α, οκ, ας αρχίσει ο πρώτος. Εσύ θα ξεκινήσουμε. Νομίζω, οκ. Πώς θα έχω ζήσει εγώ, ε. Ρε μπρο, εγώ τρέχω ζήσει πολύ μόνο, που εντάκια τώρα, στα 14-15, δηλαδή τώρα έχω ζήσει σε κρέα μορφή. Κοίτα, τον έχω ζήσει στα καλά του, στα κακά του, στα. Α. Ναι, τον έχω ζήσει στα super hit του. Αλλά ναι, καταλήγω ότι πιο δουλευταρά νομίζω δεν υπήρχε, δεν θα υπάρχει και πολύ δύσκολο να. Και αυτό το μυαλό που είχε. Και σε ξέρει πολύ καλά, τα ναι, ναι, πει. Ναι, ναι, ναι. Ότι το μυαλό του μπρο ήταν πώς θα βγάλουμε hit. Κι εγώ είμαι τέτοιο. Mm. Δηλαδή υπήρχαν φάσει που δεν έκανα κομμάτι, του λέω δεν κάνει. Ω, κάνει, δεν κάνει, κάνει. Delete. Λέω, ρε, είσαι τρολός. Δηλαδή. Το πιο αστείο που του έκανε ο Έντι, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά. Αυτό που πει δεν ξέρετε. Ήταν μέσα στον booth ο Ματ. Έδινε. Αυτό δεν το ρέκαρε. Όμως. Έβγαινε και μου λέει. Έτοιμο. Πού το κομμάτι. Τώρα μου σχεμά, θα σου λέω. Ζέστη. Πού το κομμάτι. Ποιο κομμάτι, ρε. Δεν ήταν καλό. Γαμώ τα.
έφευγα από το μπαλκόνι! Μετά έρχονταν, συγγνώμη, ρε, συγγνώμη, θα το ξαναγραφήσουμε. Δεν υπήρχε. Αυτό το κάνει για καζούρα ή για κάποιο. Όχι, μπρο, απλά. Για ζέσταμα. Για ζέσταμα αυτό. Εγώ με το μάτι δουλεύαμε, μπρο, πώ θα βγάλουμε χιλ. Δεν μα ενδιαφέρει να πατήσουμε ραπ, έτσι την πλάκα. Δεν υπήρχε πλάκα. Και ο μπρο, θυμάσαι. Δεν κάναμε. Πώ θα βγει χιλ, θα βγάλουμε λεφτά. Να είναι το καλύτερο. Παιδιά, ξέρετε τι έπαθα εγώ. Από τι ώρε που άραζα μαζί του, ξαφνικά ήρθε μια μέρα που εγώ απλά παρακολουθούσα. Ήξερα να γράφω τραγούδια. Έτσι. Όχι, μπρο, από εκεί έχει γίνει αυτό. Εγώ δεν ήμουν στιχουργός. Μια μέρα έτσι λέω κάτσα και έγραφα. Σου κατάλαβες. Ναι, μπρο, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, τώρα μου το βγάζει ο μπρο αυτό. Και εμένα το. Πραγματικά μου το βγάζει ο μπρο σε ακραία μορφή. Και γενικά έχεις αυτό που λέει τώρα, ακούω τόση ώρα. Σου θυμίζει λίγο μάτι. Ναι, ναι, φέρνει λίγο, έχεις λίγο κάτι. Γιατί αυτό που λέγαμε κάποτε. Τα λέει αυτό εδώ. Είναι τρελό, ε. Είναι. Και είναι τρελό, μπρο. Και επίσης ήθελα να σε ρωτήσω ότι τι θησαυρούς μπορεί να έχεις στο αρχείο σου. Α, καλά. Αυτό. Μπρο, άκουσα. Έχω πάρα πολύ πράγμα. Και απλά αυτά τα πράγματα κάποτε, αυτά τα κομμάτια θα βγουν, θα βγάλουμε, είμαι σίγουρος. Okay. Θα τα βγάλουμε. Τώρα κάποτε θα βγουν. Okay. Εντάξει. Συμμετείχες και εσύ κάπως στην παραγωγή του άλμπουμ, έτσι δεν είναι? Όχι, που... συγκεκριμένο αυτό που έχω εγώ εκεί πέρα, όχι. Να, γιατί εμείς μην ξεχνάς ότι βρίσκαμε ένα κομμάτι στο YouTube, ένα instrumental στο YouTube. Πατάγαμε. Σ' αρέσει, μπρο. Ναι. Τέλος. Το πατάγαμε, το παίρνω δικό μας. Το αγοράζαμε. Μας κράζανε από κάτω. Ρε μαλάκα, το έχουμε ακούσει 100 φορές. Φάγε, δεν μας ενδιαφέρει καν. Ναι. Έτσι δουλεύαμε. Πες το κομπίνες, πες πώς έγινε. Με ένα cover εκεί του Google. Τώρα, σκάστο, να του λέει σκάστο τώρα, τελειώνουμε. Δώστο τώρα. Μπρο, με το βράδυ. Μόνο με το συνθήκες, bro. Δηλαδή, άμα πάει το συνθήκες, θα είναι τραχές. Το συνθήκες, τέλος πάντων, το κάνουμε, το στέλνουμε κάπου σε έναν πολύ δικό μας άνθρωπο και λέει δεν κάνει. Και μου τι δεν κάνει, ρε. Ωραία, μπούμπα. Αλλά όταν το κάναμε το συνθήκες, μπήκα εγώ, έκανα κάτι μελλοντικές, έτσι αλβανικές δικές μου, έτσι τώρα. Και λέει, μπρο, κάτσε να το πατήσω κι εγώ ελληνικά, κατάλαβες. Το πατάει ο μπρο, τέλος πάντων, γι' αυτό βγήκε πιο μελλοντικό, άμα το θυμάσαι, κατάλαβες. Τέλος πάντων, το στέλνουμε κάπου, τέλος πάντων, και λέει, μπρο, δεν κάνει αυτό το κομμάτι. Τι δεν κάνει, ρε. Μπρο, το ανεβάσουμε. Το ανεβάσουμε. Το ανεβάσαμε και την άλλη μέρα ξυπνάμε, μπρο, τώρα το πρωί. Γιατί κοιμηθήκαμε, ήταν σπίτι μου, κοιμηθήκε. Ξέρω πέρα ένα αμάξι και εγώ με συνθήκες. Τι γίνεται? Πάμε βόλτα τώρα, γλυφάδα να φάμε. Όλοι σε θήκες. Λέω τι γίνεται, ρε μπρο, τώρα. Ρε. Το θυμάμαι, ρε φίλε, και εγώ όταν πήγε. Θα σου πω και τη δικιά μου μεριά. Θυμάμαι, ήμουνα στο στούντιο, κάπου ήμουνα, ρε. Και έχει βγάλει τώρα ο Μάτλιπ αυτό το κομμάτι του συνθήκες. Αλλά εγώ τότε, θα σου το πω έτσι όπως έχει. Δεν θεωρούσα πολύ σοβαρή τη ραπ σκηνή στην Ελλάδα. Εγώ δεν άκουγα ποτέ ραπ ελληνικό στη ζωή μου. Δεν μεγάλωσα με ελληνικό ραπ. Οπότε το άκουγα απλά για να τα ακούσω. Δεν βάιμπαρα εγώ προσωπικά. Κατάλαβες, θα σου πω. Δεν είναι ότι εγώ δηλαδή θα καθόμουν σπίτι μου και θα βάζα ένα ραπ κομμάτι και θα βάιμπαρα. Αποκλείεται, στο λέω, δεν το είχα κάνει ποτέ. Και μπαίνω να ακούσω τι έχει βγάλει ο Μάτλιπ, ρε. Και βγάλει. Πατά το συνδέ. Και δεν μπορούσα να το πιστέψω, ρε. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν ξέρω τι σου άρεσε όμως. Γιατί ήταν αλβανικό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Και δεν σταμάτησα να τα ακούω. Ήταν δηλαδή το συνθήκες. Σίγουρα η πρώτη φορά στη ζωή μου που άκουσα ελληνικό ραπ. Εγώ πραγματικά το άκουσα επειδή ήθελα. Και είχαμε βάλει και φούλο το τιούτο. Δηλαδή τη φωνή του περίεργη πονούσε τότε. Θυμάσαι τότε που πονούσε και ο λαιμός του, δεν ήταν καλά, ξέρεις. Και τότε το. Φουλό το τιούν και εγώ ήταν περίεργη. Ρε, καλά είμαι. Ρε, μπούμα! Εντάξει, και εγώ όταν το άκουσα, φίλε, είχα πάθει σοκ. Δεν το πίστευα ότι έχει βγει τέτοιο κομμάτι. Αλήθεια. Πάντως δεν το πιστεύανε πολύ αυτοί αυτό το κομμάτι. Ναι. Ο κύκλος μας, εννοώ, κατάλαβες. Ο κύκλος μας ήταν μόνο γνώμη. Και εγώ θυμάμαι να το έχω λιώσει όταν έχει πρωτοβγεί. Μα και ακόμα το λιώνεις. Ναι, είναι κομμάτι που το ακούσα ακόμα. Μα και στα κλαμπ της πουτάνας γίνεται μετά που το βάζω. Ποια είναι τα τραγούδια του Ματ που γίνεται τη πουτάνα όταν τα βάζει στο κλαμπ? Όλα. Όταν μπαίνω εγώ είναι όλα. Χάσλα, ναι, σίγουρα. Όλα. Όλα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Καλό ή κακό σε μένα, κακό σίγουρα. Με συνδυάζει ο κόσμο με το Ματ και ναι, όταν ναι. Με βλέπει πάνω στον μπουφ. Μα είσαι ποτέ. Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι άλλο να μπω. Δηλαδή, άμα παίξουμε τα ίδια κομμάτια του Ματ μαζί, άλλη ανταπόκριση έχω εγώ και άλλη θα έχει σαν DJ. Γιατί και εγώ τα νιώθω εκεί πάνω. Εσύ δεν θα τα νιώσεις όπως θα νιώθω. Σίγουρα. Δηλαδή θα παίξεις απλά για να τα παίξεις επειδή θα τα γουστάρει ο κόσμος. Εγώ θα τα γουστάρω πρώτα εγώ και μετά ο κόσμος. Οπότε αυτό περνάει. Εσύ έχεις και το βίωμά σου πάνω σε αυτά. Εννοείται. Μα έχω αναμνήσεις ό,τι ακούω.
από αυτά που κάναμε μαζί, από όταν τον γνώρισα, έχω αναμνήσεις σε κάθε τραγούδι. Επίσης, εσύ έχεις κάποιο story με MAD, ειδικά από την εποχή που είχατε κάνει και τη συνεργασία. Τι story? Κάτι, μια ανάμνηση που να σου έχει μείνει, ρε παιδί μου. Ανάμνηση, ρε φίλε, εντάξει, η ανάμνησή μου είναι, ρε φίλε, όταν θα έχει γαμίσει όλα τα μαμά. Εντάξει, θυμάμαι, ήμασταν σε ένα βαν στην Κύπρο. Ήμασταν σε ένα βανάκι, ρε. Και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε για το πόσο πολύ τα έχει γαμίσει. Καταλαβαίνω. Okay. Αλλά μας φαινόταν πολύ αστείο. Δηλαδή, δεν ήμασταν. Ήταν το καταφέραμε με το MAD. Το καταφέραμε, το έχω κάνει μαζί με το MAD Clip. Εντάξει, τα καταφέραμε, αυτό ήταν τέλος. Φτιάξαμε τη ζωή μας. Εντάξει. Ναι. Αλλά ήταν τόσο περίεργο το καταφέραμε που δεν ήταν το καταφέραμε και έχουμε συγκινηθεί. Ήταν το καταφέραμε και έχουμε σκάσει τα γέλια. Κατάλαβε. Δεν παίζει να τα καταφέραμε έτσι. Κατάλαβε. Από εκπομπέ στην τηλεόραση. Δεν υπήρχε. Περίμενε μέχρι τίποτα. Σου λέω, ήμασταν σε ένα βαν, μπρο. Το θυμάμαι σαν χθες, μπρο. Κατουριόμουν από το γέλιο μου, ρε. Να το γέλιο που με ρίξει. Αυτή την ανάμνηση δεν την ξεχνάω ποτέ. Ωραίο. Έχω μια ερώτηση για κλείσιμο για το σεξάκι. Ελπίζω να μην κάνουμε spoil. Υπάρχει περίπτωση να μπει η Έλενα σε κάποιο remix ή οτιδήποτε τέτοιο? Το κομμάτι με τη, που έχει η Έλενα είναι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι το σεξάκι. Α, δεν είναι. Okay. Είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι και είναι ένα καψουροτράγωδο που έχουν γράψει αυτοί οι δύο όταν βρέθηκαν. Κατάλαβε, έχουν γράψει ένα κομμάτι τώρα ότι βρήκαν ένα στον άλλο. Τέλειο. Και τέτοια κατάσταση. Καμία σχέση, ρε. Άλλο okay, κομμάτι okay, τελείως. Okay. Κατάλαβε, και εγώ απλά του έκλειψα τον beat σαν κλασικό Αλβανό. Καλά, πήγαμε το μεταξύ τέρμα. Μωρό μου, να σου πω, μπορούμε να το δώσουμε αυτό να κάνουμε επιτυχία. Και τώρα λέει το κλέψε. Το κλέψε. Και ξαφνικά το βγάζει αύριο. Περίμενε, θα σα πω κάτι. Respect στην Έλληνα Τσακυρίδη και να ξέρει ότι χρωστάμε ένα hit. Κάπω θα κάνουμε αυτό. Σίγουρα ένα hit θα τη δώσουμε. Κατάλαβε. Μην σα σποϊλάρουμε ότι το χρόνο έχουμε πίσω. Ναι, έχει πειθάρθει. Εννοείται, εννοείται. Τη χρωστάμε ένα hit. Σίγουρα κάποια στιγμή θα δείτε ότι η Έλληνα Τσακυρίδη έχει χιτάρει με ένα κομμάτι. Και στα credits κάπου θα υπάρχει το όνομα του DJ Στέφανη του Κόμου. Πόσο open mind όμως να σου το δίνει, ρε φίλε. Να σου λέει πάρτε το και hit, να το κάνετε hit. Και καταλαβαίνεις. Ξέρεις ότι γαμάει, ας πούμε, καταγγείλει ότι θα γαμίσει το κομμάτι. Ναι, ήταν καλό και το δικό μας. Καλό ήταν, καλό ήταν. Ήταν καλό. Εντάξει, ήταν άλλο στυλ, ρε φίλε. Θα το βγάλουμε, ναι. Θα το βγάλουμε. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο tour. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο. Στο site της Alphapop, alphapoporiginal.com, θα πάρετε εδώ τις μελιτζάνες, έτσι. Χωρίς αυτές τις μελιτζάνες δεν μπορείτε, ρε φίλε, να είστε cool, έτσι. Τις χρειάζεστε, έτσι. Χάρη σας κάνουμε που τις πουλάμε. Αυτό.